Και άμα έχει εξημάσει την έδρα του, δηλαδή τι πάει να πει. Ότι... Θα καλά, εγώ είπα, δεν το είπα τώρα. Είπα όταν ήταν δύο, όταν είχε δύο νίκες ο Άρης, αν θυμάσαι καλά. Ένα φίλο βγήκε και υπονόησε ότι. Και όντως εκείνη τη στιγμή κινδύνευε, δεν ήταν ψέματα. Για τον μπάσκετ μιλάμε. Και είπα, ας πούμε, σπάσει το κουμπαρά του. Δεν του παίζω. Απλά σα ίσα, το αντίθετο είμαι. Αλλά 500 ευρώ μπορώ να τα βρω. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο κίνδυνο για τον μπασκετικό Άρη. Δεν είναι αυτή η ομάδα για να πέσει και το απέδειξε και σήμερα στο ΆΚΑ. Άσχετα το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, ένα σχολιάκι θα ήθελα να το κάνω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι όποτε ξεχνάω τα γυαλιά, ακούς, καταλαβαίνω πώς νιώθουν αυτοί που δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Όταν είσαι μικρός και βλέπεις τον άλλον και λέει, έβλεπα τους γονείς μου, ρε παιδί μου, τον πατέρα μας, με γυαλιά. Και έλεγα, καλά, δεν βλέπεις, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν βλέπεις. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι, δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Με ερχόταν περίεργο πώς δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος. Τώρα μιλάς σε άνθρωπο που φοράει από 5 χρόνια γυαλιά. Ναι. Γενικά λέω, ρε παιδί μου, όταν δεν έχεις κάτι, δεν το βιώνεις ο ίδιος, δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει, πολύ περισσότερο όταν είσαι μικρός. Παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα 3 φορές υποβασμό που έγινε στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το γονιώσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχεις δίκιο σε αυτό. Μα δεν το καταλάβω. Το λες για πείραγμα, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Το λέω γιατί δεν το έχω ζήσει. Ακριβώς έτσι είναι. Εσύ δεν είσαι γονιός. Άμα είχες ένα-δύο παιδιά, θα καταλάβεις πώς νιώθει ο γονιός. Και αυτό πολύ σωστό είναι. Ναι. Τώρα μου ήρθε ο Άρης, παιδί μου, στο. Και τα δύο σου παραδείγματα πραγματικά κατά λάθος. Ήταν σωστά. Πάντα είναι σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, και επειδή μου λες τώρα για την έδρα, ξέρεις πόσες νίκες έχεις εντός. 2 έχεις εντός και 5 ήττες. 2 νίκες έχεις εντός και 5 ήττες. Ναι, οπότε μην μου λες ότι 6 μάτσα έχω στην έδρα. Με μία μικρή διαφορά ότι οι ήττες μου είναι από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Περιστέρι, που είναι οι πρώτες 4 ομάδες. Μία ήττα λάθος. Βέβαια και από το Περιστέρι είναι για μένα. Ο Ντροπιάσκη είναι ήττα που εγώ τη θεωρούσα νίκη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έγινε, τι να κάνουμε. Πολύ περισσότερο δε από τον Χολαργό, αν θυμάμαι. Πάντως οι ισορροπίες βαθμολογικά είσαι μόνο 2 βαθμούς από τη ζώνη υποβάσματος. Εγώ όποιο θεωρεί. Δηλαδή όποιος, τι λέω. Ναι. Ότι μην το πάω στο στοίχημα. Πού να το πάω. Άλλο θέλω να πω λίγο. Εντάξει, δεν είναι όλα στοιχήματα. Όλα στοιχήματα. Λέω εγώ τώρα, όπως έκανες 2 νίκες και δεν είπες και ευχαριστώ στον Πάο γιατί κέρδισε και Κολοσσό και Ερέθυμνο. Ναι. Ευχαριστώ να λέτε. Να. Γιατί όπως λέτε εσείς μας σώσατε τότε. Μην άρα και ο Πάο σας σώνει τώρα. Μην λες τέτοια. Εκείνο ήταν 3 τελευταίες αγωνιστικές. Δεν έχει σημασία. Γιατί άλλες αγωνιστικές δεν είχε πριν τις 3. Είχε πριν τις 3. Δεν ήταν στο χέρι σου αν ο Άρης. Δεν κατάλαβα. Άλλο λέω, ρε φίλε. Άκουσε με λοιπόν. Ένα λεπτό δώσουμε και θα το συζητήσουμε. Παρακαλώ. Για να δεις ότι είμαι σωστό. Ο ΠΑΟΚ που έκατσε και έχασε από την Καλαμαριά δεν έριξε τον Άρη. Αν εκείνη την μέρα ο Άρης έπαιρνε ένα βαθμό, ένα από τον Ηρακλή, έναν έπαιρνε, διότι ο Όφη εκείνη την μέρα έφερε χ, ένα βαθμό αν έπαιρνε, όταν νικούσε ένα, ήταν σωμένος. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή παρόλη την ήττα του που έκατσε και έχασε, δεν μπορούσε να ρίξει τον Άρη. Καταρχήν δεν μέρα. Έκατσε και έχασε, ήταν σε άσχημη μέρα αγωνιστική. Εντάξει, ωραία. Κατά δεύτερον και χ να έπαιρνε. Ποιο. Η Καλαμαριά χίνα έφερνε. Όχι, η Καλαμαριά με έχει πεσμένη. Χίνα έφερνε ο Πάοκ. Πεσμένη ήταν η Καλαμαριά. Έπωσε ένα βαθμό, δύο φορέ. Πεσμένη ήταν. Ένα βαθμό λε να έπαιρνε ο Άρης. Ο Άρης ήταν, ρε φίλε, άμα έπαιρνε χ, ο Άρης ισοβαθμία με την Καλαμαριά ήταν από πάνω. Κατάλαβε. Ήταν ισοβαθμία. Αφού έχασες, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Χ αν έπαιρνε εσύ και έπαιρνα χ εγώ, χ αν έπαιρνα ένα βαθμό. Εσύ έχασε όμω. Αυτό σου λέω, να μην έχανε ένα χ να έφερνα, λε. Και να. Δεν επηρέασε εσύ το παιχνίδι. Αν ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε και να έκανε. Και που δεν επηρέασε. Άμα κέρδισε εγώ την Καλαμαριά. Ρε φίλε, άμα κέρδισε εσύ την Καλαμαριά και κέρδισε και ο Άρης τον Ηρακλή, δεν έπεφτε ο Άρης. Δεν κρεμόμουν από σένα. Ήσασταν ισόβαθμοι με την Καλαμαριά. Ναι, ρε. Ωραία. Αν κέρδιζα εγώ την Καλαμαριά και έχανε κι εσύ, ποιο έπεφτε. Το ίδιο αποτέλεσμα η Καλαμαριά. Άρα. Αυτό σου λέω. Άρα. Τι άρα. Αυτό σου λέω στα χέρια μου ήταν. Εγώ αν κέρδιζα ό,τι και να έκανε εσύ. Στα χέρια σου ήταν. Πού δεν ήταν. Αφού ισοβαθμοί ήμουν από πάνω. Λέω ότι άμα ο Άρης κέρδιζε, ακόμη ό,τι και να έκανες εσύ, παρότι ήσουν σε κακή φάση. Στον κόλ του Μίετσελ, πανηγύρισες, έκανες έτσι. Όχι, δεν έκανε έτσι, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα λήξει άσου. Α, ναι. Καθόλου. Τι, γιατί ρε Ζάχο. Λοιπόν, πάλι μεγάλη. Και μάλιστα το, μείνω, τώρα με πας, απλά έχουμε ώρα, γιατί ξεκινήσαμε και νωρίτερα. Ξεκινήσαμε και νωρίτερα. Νομίζω ξεκινήσαμε κανονικά, σου φάνηκε νωρίτερα. Σωστά, σωστά. Και αυτό είναι μια σωστά. Ακούς κύριε Ματσιούκη. Σωστά. Βέβαια, χάος παραλάβαμε και σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνω. Είναι η μοίρα μας. Να στρώνουμε εμείς παιχνίδι για τους επόμενους.
Επόμενος είναι ο Ζαγουάρας. Και τι να κάνω εγώ. Ένας είναι για τους επόμενους. Επόμενος, ξέρω εγώ τι λέω. Α, θα έχει συντροφιά σήμερα. Είστε αναγωγές. Δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα. Αυτά τα κόλπα τώρα με πείσαν πέρα. Επιβεβαίωση βέβαια πάλι του Τάσου Τρέγκα της Παρασκευής τα προγνωστικά. Γιατί επιβεβαίωση. Γιατί. Άσο, δεν δώσαμε τη λεβαδιά. Μπράβο. Τα άλλα, όλα τα πέτυχε τα άλλα. Τον Πάοκ που εγώ πέτυχα 4-1 ακριβές σκορ. Πέτυχα τα 4. Λοιπόν, πώς... Είπα θα κάθετε να χάσετε, θα πάτε για ένα γκολ αδελφό ναι. Σωματείο το άλλο. Να του δώσετε λίγο θάρρος. Πέτυχα τον Άσο της Λαμίας. Ναι. Εγώ πίστευα βαχή αυτό να σου πω την αλήθεια. Πέτυχα το χ του Παναθηναϊκού. Χ ήταν, ήταν. Το χ του Παναθηναϊκού. Είπε χ του Παναθηναϊκού. Βέβαια, χ του Παναθηναϊκού δεν το έχω πει. Άσο τον Πάοκ βέβαια. Είπα δύσκολη νίκη, αλλά ήταν δύσκολη. Εντάξει, πίστευα ότι θα δώσει μεγαλύτερη αντίσταση. Σωστά και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά δεν έκανε. Όφη, αλλά δυστυχώς ήταν. Δυστυχώς. Δεν ήταν σε καλή μέρα. Δεν ήταν πάλι σε καλή μέρα, δεν ήταν. Όλοι... Μάλλον να το πούμε αυτό ναι. Που είδε όλη η Ελλάδα, ας πούμε, ότι ναι. Ήταν σε φανταστική μέρα ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Σωστό. Και η αμυντική του Όφη δεν ήταν σε καλή μέρα, όντως. Θα τα πούμε, όλα. Και σε καλή μέρα να ήταν, φίλε, εδώ. Σωστά. Δεν υπάρχει σωτηρία για κανέναν. Ο ΠΑΟΚ κάνει. Πλάκα του. Άλλο τώρα. Είπε για τα τέτοια. Όντως αυτά τα είπε. Εγώ είπα 4-1 βέβαια τον ΠΑΟΚ, στην ουσία το έπιασα γιατί πίστευα θα κάτσετε ένα γκολ να, να γίνει έτσι λίγο πιστευτό. Λοιπόν, τον Άρη... Τι κουνάβι, ρε. Κουνάβι, κουνάβι λένε το Χρήστο. Το Χρήστο το λέει γυναίκα του κουνάβι. Σοβαρά μιλάμε. Πόσο δίκιο έχει. Ο Χρήστος. Η γυναίκα λέει το Χρήστο. Ο Χρήστος που θέλει να βγαίνει μόνος του έξω. Χωρίς τη γυναίκα του. Πόσο δίκιο έχει. Άμα το λέει κουνάρι, λογικό είναι. Κομπλιμέντο είναι αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, Χρήστο. Για τον Χρήστο είναι κομπλιμέντο, γιατί είναι με αυτή τη φάτσα που κυκλοφορεί έξω. Από τους πιο αντικειμενικούς οπαδούς που έχω γνωρίσει. Ο Χρήστος. Αυτός και ο Γεσίας. Θα τον εδώ κάνει. Είναι φανταστικά παιδιά. Λοιπόν, από το ένα ξεκινήσαμε, στο άλλο πήγαμε. Άλλο πήγα να πω, με έκοψες, με πήγες έξω αριστερά, έξω δεξιά. Πάμε στο τέτοιο. Έτσι και έτσι 2% λέει κάνουμε μια ψυχούλα. Ποιος είπε αυτό. Μια ψυχούλα, ένας. Αν εγώ είδα ένας, λίγο. Ένας φίλος σου. Ναι, λέει. Δικό σου φίλος, τι φίλος. Ένας παλιός συνεργάτης στην τηλεόραση, τέλος πάντων, έτσι, σγουρομάλης. Τι τον έστειλες πάλι, κάτι είπε. Τίποτα, ρε. Για την εκπομπή μας κάτι. Εχθές έκανα λίγο ζάπινγκ, να πούμε. Και έπεσες πάνω κατά λάθος. Όχι, βλέπω, ρίχνω καλά μάτια. Χθες και εγώ κοίτα, και εγώ είδα χθες. Δεν μπορώ να το δω συνέχεια, γιατί ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί. Χθες είδα και εγώ αρκετή ώρα. Αλλά χθες έτσι, επειδή έριξε και τη Σάρα, ο Πάο και αυτά. Μα καλά λόγια είναι. Άκου τώρα, γιατί είναι κουναβοκούναβο, είναι και αυτός. Α, και αυτός κουνάβι. Ναι. Πολλά κουνάβια μαζεύτηκαν. Κάνω ζάπι και το βάζω στην μαρμίτα με το θούβο την ώρα που λέει. Ένα λέει και ο Καραφλοκοτσίδας λέει, πήγε στον Τρέγια λέει και στον Ζάχο λέει. Και κάνα λέει 2%. 2% ακροματικό. Από πού βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Μάλλον έχει δικές του μονάδες μέτρησης ο Κωστάκης. Δικές σου μονάδες μέτρησης έχει ο Κωστάκης. Το βλέπω να βγαίνει σήμερα. Ναι, δεν ξέρω να βγαίνει. Ναι. Και λέει 2%. Το έχει. Το ηχητικό λέει. Το ηχητικό. Ναι. Αυτό που ξεκίνησε. Ναι. Δεν λέει 2%. Λέω από πού προκύπτει αυτό. Αλλά... Από πού προκύπτει, άραγε. Εγώ νομίζω ότι ήθελε να μας εξηγήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Κώστας αντί να λέει καλές κουβέντες, πάρε λίγο Κωστάκι ένα δώρο. Μπορείς να πεις τρεις φορές. Δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. 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 Φάτα που είναι μαλακά. Καλή όρεξη, Κωστάκη. Το ηχητικό εσύ το βάζεις, Βασιλή. Εσύ το βάζεις στο Μπινελίκι το ηχητικό ή όχι. Ναι. Α, το έκανες εσύ. Ναι, μπράβο. Το Βασίλης Καβαδία. Επεξεργασία. Αλλά αν είναι ρε κότσο να έχεις αυτή την άποψη που βέβαια μετά ανασκεύασες. Γιατί έπεσε ένα μήνυμα. Όπως τα καλά λόγια έπεσα προφανώς. Έπεσε ένα μήνυμα και ανασκεύασε. Αλλά... Γιατί ρε Κωστάκη, Κωστή Ραπτόπουλε, αφού έχουμε 2% όπως λες, εγώ με το φίλο μου εδώ το Ζάχο, θέλεις κάθε χρόνο να είμαστε στην εκπομπή σου, στην τηλεοπτική μαρμίδα. Να βγει να απαντήσει. Γιατί εδώ και 10 χρόνια που έχουμε φύγει, φύγαμε ψηλά το κεφάλι και φύγαμε σε καλό momentum. Δεν φύγαμε ρε παιδί μου έχοντας φθάρει τηλεοπτικά, φύγαμε στο πικ μας, πώς λέμε, έτσι. Εδώ και 10 χρόνια, εντάξει, κάθε χρόνο συζητάμε, λέμε, μας κάνεις προτάσεις, κάποτε για Δευτέρα έλεγες κάτι, φάσεις να σχολιάζουμε, κάτι αυτά. Δεν κακό αυτό που κάνεις. Έτσι, το καταλαβαίνω γιατί είχαμε μια πολύ καλή παρέα. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή παρέα που πραγματικά είχε κάνει θράψη στην τηλεόραση
πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια που ξεκινήσαμε. Έκανε τόσο. Μας είχαν δείξει παντού. 10 χρόνια και απουσία. Στο Θέμο, στο συγχωρεμένο, στον Λαζόπουλο, στον David Glom τότε με το Φώτη και τη Μαρία. Είχε γίνει πάταγος τότε. Δηλαδή παντού που δεν μας βλέπανε. Αυστραλίες, Αγγλίες, Ελβετίες, Καναδάδες, Νέες Υόρκες, παντού χαμός γινόταν. Αλλά εφόσον έχουμε 2% ρε Σικουστάκη, γιατί είμαστε κάθε χρόνο στην εκπομπή. Εντάξει, είναι. Μετά βέβαια ανασκεύασε. Στο τηλεοπτικό παιχνίδι ανασκεύασε. Γιατί αν δεν είχαμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Ναι, τι θα γινόταν. Δεν θα το περνούσε έτσι. Εγώ σου λέω έπεσα στα καλά και λόγια. Λέει, δεν ξέρω όχι, λέει, τα καλά τα λόγια ήταν γιατί και ο Κωστοριανός είπε το παιδί. Εντάξει, λέει και ο Τάσος λέει εδώ έχει την ιστορία του και ο Ζάγος. Περάσαν τα παιδιά από εδώ, λέει, αφήσανε λέει, πραγματικά την ιστορία του λέει σε αυτό το πάνελ στο κανάλι. Όχι, ναι, και με την αξία του και ξέρω γύρισμα τώρα. Α, έκανε τέτοιο. Ο Κολοτούμπας θα το τσίρκο Μεντράνο τώρα. Ναι. Ναι. Πάνε τα καλά λόγια. Βέβαια και όταν σηκώθηκα, έφυγα από το στούντιο πριν κάνα τρίμηνο εδώ που έκανε την εκπομπή του τηλεοπτική. Την ιντερνετική κάθε Δευτέρα που την κάνει. Α, τώρα, τέτοια ώρα είναι. Κάθε Δευτέρα που την κάνει. Α, εκεί είναι τώρα. Ναι. Τώρα εκεί είναι. Μην ξαναπάς. Ναι, κατάλαβες. Πάλι τέτοιες χαζομάρες έλεγε και χειρότερες. Βέβαια εκεί μας έδειξε η Μπινελίκη Χοντρό. Ανέτεια. Απαράδεκτος. Καμία σχέση μας. Γι' αυτό και. Πήγα από εκεί πέρα. Ωραία. Και τα ανασκεύασε και αυτό, τα. Ωραία τώρα. Εντάξει, και τα κάνει εκπομπή. Κάνει εκπομπή. Και τον αρέσει να τα παίρνει πίσω τον Κωστάκη, να ξέρεις. Λοιπόν, άστο να τον Κωστάκη κάνει τη δουλειά του και την κάνει καλά. Εγώ λέω. Έξυπνος είναι. Πάμε καλά, στα. Καλά, να σέβεται. Ναι, καλά. Αυτό λογικό. Είναι και τα μόνο αυτό που είπε. Είναι βοδίσιο βόδι. Μόνο αυτό που είπε ότι κάθε χρόνο έτσι μα ζητάει πίσω και στην επαιτειακή που ήμασταν τώρα, πέρσι δεν ήταν, πότε ήταν. Πέρσι, μία κάναμε το 15 και μία το 17 νομίζω. 18, τρία χρόνια. Που έλεγε αυτό ακριβώς που έλεγε για την εκπομπή της Δευτέρας, που βέβαια αυτό το ακούμε 11 18, χρόνια, 12 χρόνια το έλεγε. Προφανώς το κανάλι δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Να. Το κανάλι μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί να το υποστηρίξει, φίλε. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι συμπαραγωγοί του. Όχι. Όταν λέω να το υποστηρίξει, αυτό θέλει με φάσεις της Δευτέρας. Δεν μπορεί να αγοράσει το κανάλι φάσεις. Αυτό είναι χαζό και δεν θα πουλήσει. Μπορούσε να κάνει μια εκπομπή διαφορετική τη Δευτέρα. Λέω εγώ. Θα την κάνω εγώ τηλεοπτική. Δεν θα το πω την πρόταση γιατί τα εκμεταλλεύεται αυτά. Θα σου πω τι θα κάνω. Την κάνουμε εμείς. Λοιπόν, μην βάζεις ιδέες και μην βάζεις υποσχέσεις και ιδέες μην δίνεις. Σε κάποιο σημείο του σώματος έχει τρίχες ακόμα. Εκεί λοιπόν, να τη τραβάει για να μεγαλώσει. Χέτι θα το κάνω. Χέτι θα βγάλει. Πάμε στους υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πάμε. Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 10. Να πούμε βέβαια ότι την Πέμπτη. Ακούς? Ναι, ακούω. Την Πέμπτη το παιχνίδι του Άρη μέσα στην Ξάνθη είναι στις 7 η ώρα. Οπότε εσύ παίρνεις ρεπό. Θα είμαι εγώ από τις 7 η ώρα εδώ στις 10. Θα μεταδοθεί φυσικά το παιχνίδι εδώ. Εντάξει. Θα είναι εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Αδωσάς. 7 η ώρα. Ξαναδιάρης. Ναι, 9 τελειώνει, συνεντεύξεις και 10. Δεν θα χάσεις. Τι λες, ρε. Σοβαρά μιλάς. Σάρφηση, καλώς είναι εσύ πιάσα. Δεν θα χάσεις, ξέρω. Μπράβο. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, το Escobar. Τώρα θα μου πει κάποιος χωρίς γυαλιά πώς θα διαβάζει. Το έχω μάθει απ' έξω και ψιλοβλέπω. Ναι. Όχι, ρε, εντάξει. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Ανθέων. Και τηλέφωνο 2311-208-301. Βλέπω. Thank you, μη μου δίνεις τα γυαλιά σου. Εύκολο. Σωστά. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar. Για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ, για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το Rotor Cell στέκει τις πόλεις για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος. Μάνος Καλογεράκης, Νικόλαος Μπουγάτσας Τιτανοτεράστιος. Ναι. Εγγυούνται για. Προπαγανδιστής ο τελευταίος. Προπαγανδιστής. Να πούμε και δύο λόγια για το μαγαζί, γιατί είναι υπέροχο το Escobar, παιδιά. Να πηγαίνετε εκεί η Ανατολική Θεσσαλονίκη να καραγουστάρετε. Ματσάρες. Από όπου και κάτσεις στο μαγαζί μέσα, έχεις οπτική γωνία για να απολαύσεις, να γουστάρεις άνετα το ματς. Καθαρά τα ποτά. Καθαρότατα όλα. Special κρύα πιάτα. Όμορφες τελικές παρουσίες. Και φυσικά. Υπάρχει και το φαινόμενο που λέγεται μπουγάτσας. Να πάτε εκεί, να σας δώσω ένα αυτόγραφο να πω. Γιατί πάντα είναι απρόβλεπτος και πάντα θα ρίξει την ατάκα του. Και φυσικά, με τις γνωστές εκρήξεις. Και φυσικά τις γνωστές εκρήξεις θα βγάλετε τα γούστα της ζωής σας. Φυσικά μετά τα ματσάκια, το Escobar μετατρέπεται σε ένα special μπαράκι. Transformers, όπως είναι η πτυσσόμενη τούμπα που λέει εδώ ο Ζάχος. Έτσι. Και έχετε την ευκαιρία με ποιοτική μουσική και με πάρα πάρα πολύ καλή παρέα να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Έτσι. Αυτά πάμε. Για τους φίλους μας εκεί στο Escobar, τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Πάμε. Προπαγανδιστής 100% και τον Μάνο Καλογεράκη, σοβαρό παιδί.
Κάνει το διαχωρισμό. Ελπίζω να μας ακούει τώρα. Ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητε το στη μία να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πατσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα στους τέσσερα άτομα. Αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Delivery, παραγγελίες στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Τέλος, το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Τσερκέζος, η Ιορδάνη Τσερκέζος είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Εγγυημένο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Λογικές οι τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Motorsport Service αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνης Τσερκέζος στη Νεάπολη, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Η διεύθυνση, τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, για το service του οχήματός σας και για δωρεάν, επαναλαμβάνω, δωρεάν τεχνικό έλεγχο, σημειώστε το 2310-635-809. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα. Θαυματουργά, φυτά, η άματα ελιξίρια βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλον τον κόσμο. Υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου. Πάντα σε συνεργασία με διατροφολόγο, ειρηδολόγο και υγιεινολόγο. Πες το ρε. Άσε το λέω αυτός. Υγιεινολόγος. Στραμπουλίξω τη γλώσσα. Πες το. Υγιεινολόγος. Δεν μπορώ να στραμπουλίζω. Τι πάδα. Θα πάθω κλακάς, έπαθε ο εγκέφαλός μου. Δεν μπορώ, δεν βλέπω κιόλας σήμερα. Πού να δεις, φίλε. Δεν βλέπω, ρε φίλε. Αν κοίτα τυφλά πουλιά, τα χτίζει. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά. Να πούμε, αλλά ναι, από εδώ ψιλοβλέπω, να σου πω λίγο. Εντάξει, φίλε. Τέλος πάντων. Αυτό φτιάχνει τώρα χωρίς πλάκα. Μετά τα 33. Εντάξει, λίγο τώρα αυτό φτιάχνει πλέον ή όχι με λέιζερ. Ποιο? Το κοντά. Πώς δεν φτιάχνει? Φτιάχνει. Αν είναι μοιοπία. Τι άμα είναι μοιοπία. Το πρεσβειοπία. Κοντά σήμερα. Πρεσβειοπία. Φτιάχνει. Ένας μου λέει φτιάχνεται πλέον με λέιζερ, ο άλλος μου λέει δεν φτιάχνει. Φτιάχνεται, φτιάχνεται. Τι φτιάχνει. Θα σε στείλω εγώ στον φίλο μου τον Παναγιώτη του Στεργίου που με έχει κάνει τις εγχειρήσεις. Ψιλοφοβάμαι κιόλας, να σου πω. Όχι, να μην φοβάσαι. Ο Παναγιώτης έχει μεγάλη εμπειρία. Είναι φοβερός χειρούργος οφθαλμίατρος εκεί στη Μητροπόλεως. Με έχει κάνει δύο εγχειρήσεις μέσα στα μάτια. Αυτό ταυτόχρονα γίνονται ή ένα-ένα το μάτι? Ένα-ένα. Γίνεται ταυτόχρονα. Εντάξει, με ένα μάτι βλέπω. Ένα μάτι θα κάνεις πρώτα, θα περιμένεις να γίνει καλά, να συνέρθεις και μετά στον μήνα πάνω, στις 15-20 μέρες, μπορεί να κάνεις και το άλλο. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται για να μπορείς να βλέπεις. Τώρα βέβαια εσύ κάντα και τα δύο, γιατί αυτό τον Άρη. Νομίζω ότι θες να το βλέπεις. Δεν έχει και άδικο, γιατί το κολλήριο. Μια χαρά ευκαιρία είναι. Το κολλήριο. Δίκιο, έτσι, πιο καλά να ακούς. Λοιπόν, παρά να ξεκινάμε άρα δηλαδή. Πάμε λίγο. Ξεκίνα εσύ με τα τέτοια μετά. Όχι, όχι, θα πάμε από το μάτς που. Όταν λέει το Αβράμογλου τα βάματα, θέλω να πω καμιά φορά. Όχι το Β, το επόμενο γράμμα της αλφαβήτου. Του Γάμα. Βάματα. Ναι. Δεν γίνεται. Με κεφαλαία γράμματα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τι να πούμε, πάμε λοιπόν. Λίγο να δούμε. Άντε. Τι έγινε στη Λεβαδιά. Πιστεύω το είδε στο παιχνίδι. Δεν το είδα, το άκουσα. Το άκουσα ραδιοφωνικά γιατί δούλευα Σαββατοκύριακο. Έκανε σου ένα, δεν έκανε έτσι. Έκανα. Κοίταξε τώρα. Δεν το βλέπεις. Καλύτερα που δεν το βλέπεις. Μάλλον, όχι καλύτερα, συγγνώμη. Θα σου άρεσε οπτικά να το δεις εσύ. Γιατί ο Άρης ήταν πραγματικά να ξεκινήσω κιόλας. Εσύ ξέραμε και τα παιδιά τώρα. Δηλαδή, εγώ τον Νικολάκη του Παπαδόπουλου που έκανε περιγραφή. Ναι. Και το άκουγα το παιδί. Και τι φταίει ο Νικολάκης? Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, από τη μία. Α, περίμενε. Άλλο θα ξεκινήσω. Αχ, τι με έδωσες τώρα, τι assist. Τι assist με έδωσες, ρε φίλε. Μπράβο. Φίλε, μπράβο. Πολύ καλός ήμουν. Και όταν έπαιζα στο Δημόκρητο, ναι, ήμουν πολύ καλός. Ήσουν στο Δημόκρητο, μπάσκετ έπαιζες. Σοβαρά μιλάς. Με σάρπι. Με σάρπι Γιάννη, με αντίπαλο το Βουρτζούμι τότε στο φιλικό ήταν του Άρη. Σοβαρά μιλάς. Mm. Λοιπόν, τι assist μου δίνεις τώρα. Ένα λεπτό. Δεν πολύ έπαιζα εγώ κανονικά, αλλά στις προπονήσεις συμμετείχα, να ξέρεις. Εντάξει, Μεσούλη Μαρκόπουλο πιστεύω. Σικαλίδης τότε ήταν. Λοιπόν, τι ασθενή μου έδωσε, ρε φίλε. Τώρα υπήρχε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πω την για την εκπομπή, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Θέλω να το κάνω αυτό το σχόλιο, ούτε ένα λεπτό θα πάρει. Έβλεπα τώρα στην ΕΡΤΡΙΑ, ρε παιδί μου, κάθε Δευτέρα έχει μια εκπομπή το pressing. Mm. 8 η ώρα νομίζω ξεκινάει. 8 με 9,5 κάπου εκεί. Αυτό ναι. Το πήρατε κρατική χορηγία στην ΕΡΤΡΙΑ και την ΕΡΤΡΙΑ. Σωστά. Πρώτα δεν την πιάναμε στο χωριό μας εδώ. Τώρα την πιάνατε σε άλλες κατηγορίες γιατί λοιπόν, δίνατε μεγάλη ευκαιρία. Υπήρχε ένα πάνελ, συγγνώμη, με δύο
ένα δημοσιογράφο και ο άλλος δεν θυμάμαι. Α, και ο Γιώργος ο Σύνδρος ήταν. Πώς το λέγεται? Pressing. Pressing. Ήταν ο δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, με ενδιαφέρει τέλος πάντων. Και ο Ζήνδρος. Σαββόπουλος θα ήταν. Ναι. Α, ήταν, ναι. Ο Σαββόπουλος σωστά, σωστά. Πέρσι εδώ. Άρα το βλέπες. Ναι. Το είδες. Τα πάντα βλέπω, να ξέρεις. Τα πάντα βλέπεις. Άρα το βλέπες. Και απ' την άλλη, ένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ποιος είναι, λογικά ήταν δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ εκείνος, και δίπλα μια τέτοια εντομήξη, δεν μπορούσα να εστιάσω ποιος είναι. Καλά, λέω ποιος. Και μιλούσαν για τον Άρη. Παιδί μου, και καλά, εντάξει, εκφέρει γνώμη. Το να είσαι ΠΑΟΞής και να λες, ρε παιδί μου, και το έλεγε έτσι τόσο ωραία αυτός ο δίπλα στο δημοσιογράφο, ότι πραγματικά συγκινήθηκα, διότι ήθελε το καλό του Άρη αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς δεν πάει καλά ο Άρης και πώς οι τραυματισμοί τον έχουν επηρεάσει, αλλά το project με τους 18 που γίνανε 15, αλλά το τέτοιο ήταν. Δηλαδή, με έπεισε πραγματικά ότι ήθελε το καλό του Άρη, ρε παιδί. Πώς είχε πιει κανένα Αρτάν. Ποιος ήταν δίπλα. Δεν πρόσεξα. Δεν το είδα, ρε. Α, και τώρα μου είπες ότι το είδες. Δεν το είδες, είπα το είδα. Πώς και ήξερες ότι ήταν. Ξέρω ότι έγινε αυτή η εκπομπή. Α, ξέρεις. Τέλος πάντων, δεν είναι λέω, για να το κάνω. Το θεωρώ, και 100 φορές το έχω πει αυτό το πράγμα και διαχρονικά, ότι θεωρώ για μένα οπαδική, θα μου πεις είναι δημοσιογράφος αυτός, το κ. Τζατζάρας. Το θεωρώ για μένα οπαδική υγεία να θέλει ο ΠΑΟΞής να μην πάει καλά ο Άρης και να διαλυθεί αν είναι δυνατόν, και το αντίστροφο. Δεν μπορώ τους ανθρώπους, ρε φίλε, αυτούς τους ψευτοκουλτουριάριδες, αυτούς τους τέτοιους που είμαι ΠΑΟΚ και νοιάστηκε για τον Άρη. Όταν έχεις και το πριν. Και το background που είναι ακριβώς το αντίθετο. Καλά, είναι ακριβώς το αντίθετο. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι σαν να με βλέπεις εμένα τώρα. Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος? Νομίζω ο δημοσιογράφος είναι ο Τζατζαράς. Α, ο Τζατζαράς ήταν. Ναι. Και τι νοιάζονται για τον Άρη. Ναι, ρε παιδί μου, και πώς το project το 18 και είναι η 18 και όντως το πρόσημο των μεταγραφών είναι θετικό, αυτό είναι σωστό βέβαια. Που είπε, δεν λέμε ότι λέει. Μια συμπόνια, ένα καημό. Ναι, μήπως ήταν ειρωνικό. Όχι, δεν ήταν καθόλου. Ένα καημό, έναν τέτοιο. Δηλαδή συγκινήθηκα εκείνη τη στιγμή, έκλαιγα. Άρχισα να κλαίω πραγματικά. Δεν έκλαψα από το 1-0 με το Λεβαδιακό. Έκλαψα εκείνη τη στιγμή γιατί μας συμπονούσε ο κ. Τζατζαράς. Πάντως δηλαδή, εγώ. Πραγματικά κι εγώ όταν. Γνωστός δημοσιογράφος και πολλές φορές διευθυντής εφημερίδας ραδιοφωνικού σταθμού, δηλωμένος αριανός μυστακοφόρος, ο οποίος είχε ανελειπή συμμετοχή σε μία εκπομπή Δευτέρας, Ντέρμπι λεγότανε, με κάποιον υπάλληλο του Σάββα Θεοδωρίδη, εκεί πρωταγωνιστή στις εκπομπές. Δεν κατάλαβα, τι λες, ξεκατάλαβες. Τον κύριο Χίτα φωτογραφίζω. Α, ναι. Στο Ντέρμπι, στο TV Μακεδονία. Ήταν φοβερά αυτός ο κύριος Μυστακοφόρος, υπερασπιστής των συμφερόντων του ΠΑΟΚ. Έχει μια διαφορά, θα την πω μετά. Και ενώ υπάρχουν, νομίζω, πάρα πολλοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ και διευθυντές εφημερίδων και διευθυντές ραδιοφώνων και διευθυντές site κτλ. Δεν ξέρω πώς πήγαινε ο συγκεκριμένος κύριος και εκπροσωπούσε τον ΠΑΟΚ. Εκπροσωπούσε τον ΠΑΟΚ με τα λεγόμενά του. Όχι ότι έγραφε καμιά ταμπέλα ΠΑΟΚ. Ήταν υπερασπιστής της γραμμής του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, κοντραρίστηκε πάρα πολλές φορές και προς τιμή του κάποιες στιγμές με Ολυμπιακούς, με Παναθηναϊκούς δημοσιογράφους, με και να σας πω και κάτι, πέρα από το ότι με πειράζει εμένα ένας δηλωμένος αριανός να υπερασπίζει τον ΠΑΟΚ, τα είπε και καλά κάποιες φορές. Ωραία. Εδώ όμως τα είναι του ΠΑΟΚ, πρόσεχε όμως τι εδώ είναι, έχει μια διαφορά, ναι, όμως. Ναι. Πώς είναι δυνατόν, γιατί σου λέω ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, να πηγαίνει ένας ξέρει όλη η πόλη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, ότι είναι αριανός και να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Εμένα ξέρεις τι δεν μου άρεσε, ρε Τάσο. Είναι σαν να με δεις τώρα εμένα, ξέρω τι να σου πω, να μην πω τώρα και φάνω υπερβολικός. Εξηγείται αυτό. Να μην πω στην. Για μένα υπάρχει εξήγηση, αλλά όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Άκουσε με. Είναι σαν να με βλέπεις όλη στην Αθλητική Κυριακή να πάω εγώ σε αυτή την εκπομπή που είπες. Στο pressing. Στο πρέξ. Να με καλέσω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Climb mine, να με καλέσω. Και να αρχίζω να λέω. Πώς πρέπει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια να έρθει λίγο μπροστά και αυτό, και το κλίμα αυτό δεν είναι καλό και πρέπει να γίνει αυτό. Δεν θα πεις, καλά ρε, αυτός ο Καραγκιώσης τι λέει εκεί πέρα. Αυτός δεν είναι που είναι αντιπαοξής και θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα το πεις. Τώρα ρε φίλε, προς Θεού δηλαδή. Θα το πω. Δεν είναι κακό ρε άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Τώρα βέβαια και από την μην άλλη. Μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Και από την άλλη. Ναι. Και εμείς αυτό εδώ πέρα που είμαστε, αυτό κάνουμε. Ποιο κάνουμε? Πολλές φορές εγώ μιλάω για τον Άρη και εσύ μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να διαλύσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Εσύ έχεις πει ποτέ ότι θες να πάει καλά ο Άρης? Δεν είπα να διαλύσει, αλλά. Να διαλύσει, ρε φίλε, να πέσει στην Γάμα Εθνική, στη Δέλτα, αυτό εννοώ. Να διαλύσει δεν μπορεί. Τι να διαλύσει, να μην υπάρχει δεν γίνεται.
Όταν λέω να διαλύσω, εννοώ να, αυτά που πέρασε ο Άρης να το πέρασε και ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε λίγο, τα έχω ζήσει αυτά που λες. Εσύ δεν τα είσαι για τον ΠΑΟΚ. Ποιες είπα, έχεις ζήσει. Τη διάλυσή σου. Ακριβώς. Έτσι όπως την εννοείς. Μα ακριβώς. Περιμένω να ζήσω και ένα υποβιβασμό στο μπάσκετ. Αλλά... Να μου, ναι, φύγει, το ζήσεις, να μου φύγει το κόμπλεξ, ναι. Το κόμπλεξ δεκαετίας του 80, ρε. Δεν θα σου φύγει. Περιμένω. Αυτό. Δεν φύγει με τίποτα αυτό. Βέβαια, αυτό το έχω ξεχάσει. Αυτό ξέρεις πώς θα σε ξεπέρα, ναι. Πώς θα σου φύγει αυτό. Ναι. Αν πάλι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξαναπρωταγωνιστούς και με ρίχνεις χαστού και ας πούμε στα 10 πρωταθλήματα που παλέψαμε, ναι, να πάρεις τα 9, τότε, ναι, θα σου φύγει. Και απ' σε πάτησα, ρε φίλε. Αυτό είναι η άλλη. Σε μια άλλη ζωή. Εντάξει, δεν ξέρεις, μην το λες αυτό. Αυτά αλλάζουν έτσι κλακ. Και λέω. Έχει τα λάθος το παράδειγμα σου, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πει εδώ ότι θέλω να πηγαίνω πάω καλά. Άλλο αν τον βλέπω τώρα πρωταθλητή είναι γιατί τον βλέπω. Φυσικά και δεν θέλω να πάρει το πρωτάθλημα και φυσικά θέλω να πέσει στη Β, στη Γ, στη Δ εθνική. Δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να ακούω άνθρωπο που ξέρω ότι έχει αυτές τις απόψεις και στα κοινωνικά δίκτυα και στα τέτοια. Κατά καιρούς, ας πούμε, έχει πει τέτοια πράγματα. Να ακούω ξαφνικά να τον πιάνει ο πόνος για τον Άρη. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με φαίνει τέτοιο. Βγάζω μπιμπίκια. Ένα δίκιο το. Να πούμε ότι οι γραμμές θα ανοίξουμε. Ναι, δώσε μου να πω δύο λεπτά. Δεν θα πω και πάρα πολύ. Μετά το διαλυματάκι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι, σωστά. Να πάμε. Να πω για τον Άρη. Θέλω δύο-τρία πράγματα. Λέει δύο-τρία πράγματα ο Ζάχος. Έχουμε και τις επόμενες. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, θα δούμε. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Ναι. Στα 2-3 λεπτά που θα μιλάει ο Ζάκος. Εντάξει, 5 ας είναι, παραπάνω δεν θα είναι. Θα τα πούμε, μετά θα πω και εγώ για το ΠΑΟΚ. Πάλι θα είναι οι γραμμές ανοιχτές. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παραμένετε. 23. Κουβέντα να κάνουμε. Τα Γιάννενα να κερδίσω. 23-10. 2-87 και 3-8. 6-9-45-2-87 και 3-8 από κινητό με χαμηλή χρέωση. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. FM κενό. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο παιδί. Εδώ λέει 1-0. Να τελειώσω. 5-26. Εδώ λέει 1-0 ή 0-0. Για δες, δεν βλέπω. 0-0. Κατσίκι, κάνε 1-0. Κατσίκι. 1-0 κάτω, ρε τρέγε. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Higher state of consciousness. Υποσυνείδητο, δεν μπορεί να την πάρει. Τη σκότωσε λίγο την τελευταία λέξη, τέλος πάντων. Αυτό το έπαιζα να ξέρει, Μεσχέ Βασίλη. Αποδοκιμασίες στον Άρη μετά την ήττα από το Λεβαδιακό. Τι ήθελε, δηλαδή, επιφημίες να έχουμε. Έπεσε, λέει, πολύ Μπινελίκη. Πήγανε λίγο το σύνολο του Παντελίδη, λέει. Πήγε το σύνολο του. Ναι. Πήγε να ευχαριστήσουν, λέει. Ναι. Τον κόσμο που πήγε στη Λεβαδιά και αυτοί λέει τους κράξαν άσχημα, τους αποδοκίμασαν. Και πριν τελειώσει έντονα. Άλλη μια αποδοκιμασία. Και πριν τελειώσει το παιχνίδι. Καλά που έκανε εκείνη την καταλάβωση, Λίκη, με τη Λαμία που έσκυψε ο Μαύρος και μπήκε τον γκολ. Ναι, τι θα γινόταν. Δεν θα σου καλά καθόλου. Όγδος είσαι, δεν είσαι εκτός Ευρώπης τώρα. Ξέρεις. Ναι. Άμα τελειώνει σήμερα, είμαι εκτός Ευρώπης. Ναι. Ένα βαθμό είμαι από την Ευρώπη, όντως. Έχουμε φίλο. Βέβαια δεν έχουμε πει τίποτα στον μπαρμαν. Καλησπέρα. Έχουμε ώρα, όντως. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έχουμε και μέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλά είσαστε. Ναι, καλά, εσύ. Καλά, ποιος είναι. Έλα, ρε Ζάχο, Κώστας είμαι. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, το μυαλό μου έγινε παγάκια. Τι εννοείς. Κοίταξε, Ζάχο, ειδικά σε σένα. Δεν μπορώ να ακούω τώρα, άντε από ακροατές, από οπαδούς, αλλά από... Δεν μιλάω για εσάς τους δύο, μην παρεξηγηθώ. Όχι, για εμάς να μιλάς, γιατί. Από κάποιους, με σένα τα λέμε και ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, από κάποιους τώρα δημοσιογράφους που είναι 25-30 χρονών, που δεν έχουν ζήσει, ξέρω εγώ, και πολύ το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι έχουν πάει σχολείο. Θέλω να πω ότι πιάνουν στο στόμα τους τον Ερέρα και πάνε τον... Δηλαδή ποιον εννοείς όμως, γίνεται συγκεκριμένος, δεν είναι κακό. Δεν μπορώ, είναι άτομα. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος με πείραξε σήμερα. Τι είπε ο Νίκος, δηλαδή, σε παιδί, τα έχεις βάλει με τον Νίκο. Κακίες, αλλά... Όχι, θα σου πω, ρε παιδί, να πεις τι είπε και να τη ρολογήσω, αυτό και, θέλω. Δεν άνοιξε γραμμές, άρχινα και άκουγα και τον Χρήστατο και τον Νίκο άκουγα. Λοιπόν, ωραία. Να πιάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος σαν βοηθός, σαν τεχνικός διευθυντής, έχει παίξει τελικούς Champions League, το ίδιο έκανα και με τον Κούπερ. Δηλαδή, και να το βάζουν και να πούνε ότι, να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε για τον Άρη. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ, για να μιλήσω για τον Ερέρα, αυτά που ξέρει ο Ερέρα, πρέπει να πλύνω το στόμα μου πρώτα. Ωραία. Εγώ για να κάνω προφανώς. Δηλαδή... Ναι, να κάνουμε διάλογο μας. Ένα. Εγώ, ναι, για να κάνουμε όμως διάλογο, και επειδή δεν ξέρω τι είπε και ο Χρυσόδωρος Τσαλτίδης και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, απ' την άλλη βέβαια. Ότι ένας ήταν πολύ πετυχημένος τεχνικός διευθυντής δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλός προπονητής, έτσι. Μα ήταν και βοηθός προπονητής. Ήταν βοηθός, ναι. Άλλο βοηθός δηλαδή, προπονητή, άλλο προπονητή. Δηλαδή δεν είναι σαν βοηθός, δεν έπαιξε τελικό κυπέλλου. Τελικό Champions League. Έπαιξε με τη Liverpool. Είναι μικρό πράγμα. Όχι, βέβαια.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι δεν είχε γνώσεις αυτός ο άνθρωπος? Φίλε, δεν αμφισβητεί κανείς τις γνώσεις του. Κανείς δεν αμφισβητεί τις γνώσεις του. Αυτό πήρε μια ομάδα, συγγνώμη να σας διακόψω. Πήρε μια ομάδα. Ωραία. Ναι. Πες. Τι να πω, συνέχισε αυτό που θες να πεις. Πήρε μια ομάδα, όπως είπε και ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ και ο Ζήμβρος. Ναι. Γιατί οι Αριανοί κάνουμε ένα λάθος. Βγαίνουμε στην τηλεόραση και αυτά και τα μασάμε, δεν τα λέμε ξεκάθαρα. Και ο Ζήμβρος είπε ότι είδε, θα τον άκουσε στον Ζήμβρο. Δεν τον άκουσα. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή την όμορφη, ούτε δύο λεπτά άκουσα και έπεσε σε αυτό. Που ο Παοξής πονούσε τον Άρη. Ότι ενώ ο Άρης μπήκε με ένα πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα, κοιτάξαμε να το στείλουμε το πρόγραμμα, να το διαλύσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και πήγαινε καλά με 15 μεταγραφές στις 10 πρώτες αγωνιστικές, περιμέναν ο Άρης να κάνει παπάδες. Αντί να κάτσουμε σε αυτό το πρόγραμμα, και πολύ σωστά το λένε όλοι, αντί να κάτσουμε σε αυτό το πρόγραμμα και να βαδίσουμε να το κάνουμε καλύτερο, να το βελτιώσουμε αυτό το πρόγραμμα, τα διαλύσαμε όλα. Ωραία. Εγώ επειδή την άποψη την έχω πει, θεωρώ ότι δεν θεωρώ λάθος την αποπομπή Ερέρα. Θεωρώ ότι έπρεπε να του δοθεί βέβαια περισσότερος χρόνος, ειδικά τότε που απολύθηκε τουλάχιστον τα δύο επόμενα μάτς, και ανάλογα θα έπρατα αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Απ' την άλλη, το ότι είναι λάθος, αποδεικνύεται ότι είναι λάθος η επιλογή Παντελίδη, δεν σημαίνει ότι είναι άστοχη η αποπομπή Ερέρα. Αυτό λέω εγώ. Ναι, αλλά αυτό που λέει ο Κώστας, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι εντάξει, να φύγει ο Ερέρα, να έρθει ένας καλύτερος. Τώρα δεν το είπα. Με καλύτερες περγαμηνές, με καλύτερο βιογραφικό. Για να μπορεί. Το ίδιο είπαμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Κώστα. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κώστα. Αν με ακούει. Ακούς Κώστα. Πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις τώρα, αυτή η συζήτηση που κάνεις, είναι ουσιαστική, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σου? Όχι. Γιατί, γιατί στο ρωτάω? Μην βιάζεις να απαντήσεις. Γιατί στο ρωτάω? Γιατί ο Πάκο Ερέρα, εδώ και μερικούς μήνες, είναι παρελθόν για τον Άρη. Έχεις τον Σάβα Παντελίδη, που είναι ο προπονητής σου, ο τωρινός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν νομίζεις ότι βοηθάει με το να γυρνάς στο παρελθόν, πιστεύω ότι δεν κάνει καλό. Η φετινή χρονιά, από την πρώτη. Να σε απαντήσω απευθείας. Παρακαλώ. Η φετινή χρονιά για μένα μετράει από την πρώτη μέρα πώς έπαιζε η ομάδα μου και πώς συνεχίζει να παίζει. Εγώ βγάζω και τον Ερέρα έξω τώρα. Και λέω, βάσει απόδοσης, για μένα, εγώ χειροκρότησα τα ντέρμπι που χάσαμε, αυτά που ήμουνα στο γήπεδο και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, εγώ χειροκρότησα την ομάδα μου. Γιατί το μυαλό μου το έχω στο κεφάλι μου. Γιατί αυτό που είδα και με τον ΠΑΟΚ και με τον σου Ολυμπιακό. Σου άρεσε η ομάδα όπως έπαιξε, άσχετα αν έχασε. Αυτό λες. Εσένα σου άρεσε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ? Σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, καλός ήταν. Καλός αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τι καλός περίμενα ήταν. Εγώ να συγγνώμη. Και ανέβαζε το πέναλτι, ανέβαζε το πέναλτι ο Γιουνές, θα ήταν άλλο μάτς. Εγώ δεν λέω αν. Εγώ λέω τι περίμενα. Θα ήμουν αλογικός να έλεγα ότι Τάσο φέρει την ομάδα σου να τη ρίξω 5 γκολ. Το καταλαβαίνεις με τι είναι να μιλάω τώρα. Ναι, ναι. Και να σου πω και γι' αυτό που λες τώρα, αν κάνω καλό, κάνω καλό στην ομάδα μου. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Παντελίδης έχει αυτά τα μειονεκτήματα. Αλλά εγώ πιστεύω και αύριο να φύγει ο Παντελίδης. Εγώ θέλω να φύγει αύριο ο Παντελίδης. Γιατί είναι λίγος για τον Άρη. Δηλαδή δεν είναι η προσωπικότητα. Το μέταλλο, όπως είπε και ο Λίκος, δεν έχει το μέταλλο για να διορθώσει τα πράγματα. Ούτε σε δύο μέρες μπορεί να διορθώσει τον Άρη έτσι όπως είναι αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Για να πάει να πάρει νίκη στην Ξάνθη. Αλλά λέω αύριο να φύγει ο Παντελίδης με τον τεχνικό διευθυντή που έχει αναλάβει τα πάντα στον Άρη που έχουμε, να φέρω τον Γκουαρδιόλα, τον Κλοπ, θα τον διώξει, θα τον κάνει ζημιά ο Διαμαντόπουλος. Οκ, Κώστα, κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό, γιατί. Με κάτι άλλο, γιατί άκουσα και τον Νίκο Παπαδόπουλο και αυτό. Πάλι με τον Νίκο. Ναι, όχι, δεν έχω τίποτα μαζί του. Άκουσα και κρίνω. Ωραία. Μου μίλησε για ότι ο Διαμαντόπουλος έχει συνεργασία με διεθνείς γραφείο μάνατζερ. Με διεθνούς φήμες που δίνει με μεγάλους παίκτες. Εγώ θα απαντήσω σε όλους τους Αριανούς ότι αυτά τα μεγάλα τα γραφεία μάνατζερ, ομάδες σαν τον Άρη, από αυτά τα γραφεία αγοράζουν τη μαμαλούκα, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν αγοράζουν τον αφρό. Αυτά τα γραφεία, ειδικά των μεγάλων μάνατζερ, στις μικρές ομάδες, γιατί οικονομικά μικρές, πουλάνε τη μαμαλούκα. Okay. Αυτό έχω να πω. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Βγήκε κατευθείαν ο Κώστας.
είπε την άποψή του. Έχουμε γραμμή Βασίλη. Όχι. Ωραία. Τότε να πω κι εγώ δύο λογάκια. Έτσι κι αλλιώς με αυτό θα ξεκινούσαμε. Ξεκινάω από το τελευταίο, ας πούμε, για τον Παντελίδη. Γιατί καταρχήν να πω, από το τέλος θα ξεκινήσω. Αυτό θέλω να το πω στην αρχή, στο τέλος. Θα το πω στην αρχή τώρα. Θεωρώ ότι την Πέμπτη παίζει το κεφάλι του ο Παντελίδης. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Δεν έχω καμιά πληροφορία, δεν είμαι δημοσιογράφος το εναντίον. Έτσι θεωρώ, αυτό έτσι ψυχανεμίζομαι, που είχε πει και ο Μικρούτσικος, ότι την Πέμπτη παίζει το κεφάλι του. Δηλαδή, αν χάσει, θα έβαζα ένα ευρώ, αν μου το έδινε τώρα μια εταιρεία ένα καλό τέτοιο, θα έβαζα ένα ευρουλάκι ότι θα αποτελέσει παρελθόν την Πέμπτη το βράδυ, αν χάσουμε. Βέβαια, δεν παίρνω εγώ την απόφαση, τις αποφάσεις παίρνει ο Πρόεδρος. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός πληρώνει, αυτός θα ακούσει και τον Μπράβο και αυτός θα ακούσει και τον Πινελίκη. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, δικαίως ή αδίκως, και όταν ανέλαβε τον Άρη, ήξερε σε ποια ομάδα ερχόταν και ήξερε ότι ερχόταν σε μια ομάδα που θα υπάρχει πίεση και δεν έχει δει χαρά αυτή η ομάδα σχεδόν 5 δεκαετίες. Οπότε όλα αυτά πρέπει να υπήρχαν στο μυαλό του. Εντάξει, και τα ζήτω, αλλά και η Γιούχα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς, ας έμενε στη Βέρεια, δεν είναι κακό. Εκεί δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει λίγος κόσμος, μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα, λέω εγώ. Άρα, θα πόνταρα ένα ευρώ ότι αν χάσουμε την Πέμπτη θα αποτελέσει παρελθόν. Και θα μου πει τώρα κάποιος, ποιος να έρθει τώρα τέτοιο. Ναι, αυτό θα στο ρωτούσα. Δεν μπορεί να έρθει κανένας. Άμα φύγει, ποιος να έρθει. Να μείνει ο βοηθός του, ο Τερζής. Ο Τερζής να μείνει. Μάλιστα. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει καλύτερος και εφόσον βλέπουμε ότι η ομάδα όχι μόνο δεν κάνει βήματα τόσο μπροστά, κάνει βήματα προς τα πίσω. Δεν ξέρω τι φταίει. Το υλικό σίγουρα δεν είναι άσχημο, τουλάχιστον για το στόχο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βγαίνω, δεν βγαίνω Ευρώπη. Νομίζω το υλικό μας από τις ομάδες. Δεν ξέρω και εσύ μπορείς να το πεις αυτό. Δηλαδή από ο καινούριος μ' άρεσε ο Λάρσον. Ναι. Από Ξάνθες, από Πανετολικούς, νομίζω ότι έχουμε καλύτερο υλικό. Πώς αυτό δεν βγαίνει στο χορτάρι, δεν το ξέρω αυτό, Τάσο. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής. Αυτοί θα την πληρώσουν όμως την ύφεση εισαγωγικά, αν δεν επιτευχθεί ο στόχος. Το καλύτερο υλικό ατομικά, σαν μονάδες ατομικά, ναι, τους ποδοσφαιριστές. Αυτό λέω όταν λέω υλικό. Πάντα, δεν λέω σύνολο. Πάντα, δεν λέω σύνολο, ναι, πρόσεξε. Πάντα δεν νομίζω ότι μπορεί. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, γι' αυτό λέγεται και ομάδα. Χρειάζεται την ατομικότητα του καθενός. Να τη βάλει στην ομάδα. Την σωστά. Την αξία, σωστό, και την αγωνιστικότητα που διαθέτει. Σωστό. Και το ταλέντο που έχει και την ποδοσφαιρική του αξία να τη μετατρέψει σε σύνολο. Εκπομπή κάνω. Αν έχει δηλαδή την, σωστό είναι αυτό που λες, την τεχνική δυνατότητα σαν coach να τη μετατρέψει. Ναι, Τάσο, δεν είναι σαν τώρα. Σύνολο, δεν είναι δηλαδή, τώρα. Να είσαι αποτελεσματικό σε σύνολο. Κάποια άλοθη υπάρχουν. Και οι τραυματισμοί και δεν είναι δικιά του ομάδα, τη βρήκε. Και ναι, υπάρχουν κάποια άλλοθη, ναι. Αλλά πλέον την ομάδα την έχει, πρόσεξε, τουλάχιστον δύο μήνες είναι σίγουρα, και είχε ένα κενό ένα μήνα σχεδόν, έτσι. Να το δουλέψει. Να το δουλέψει. Εγώ δεν σου λέω να το επιλύσεις το 100%. Να δούμε, ρε φίλε, μία παλιά, μία φορά το 1-2. Δεν είδαμε 90 λεπτά μία φορά το 1-2 να γίνεται. Με το Λεβαδιακό παίζαμε, ρε παιδιά. Προς Θεού. Με το Λεβαδιακό παίζαμε. Δεν παίζαμε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Το τελευταίο σχεδόν καταδικασμένο Λεβαδιακό έπαιζε. Ο Λεβαδιακός, παρότι. Και δεν το λέω με τσατίστηκα. Δεν θα σωθεί αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να σωθεί αυτή η ομάδα. Με μια μισή φάση έκανε τον Άρη και σκόραρε. Δηλαδή τα λάθη που έκανε δεν χρειάζεται ούτε να έχω δίπλωμα εγώ να τα δω. Σε αυτό δεν έχει. Δεν χρειάζεται να έχω δίπλωμα. Συγγνώμη, πήραμε σέντερ μπακ, ρε φίλε, και τον έχει στον πάγκο. Συγγνώμη, σέντερ μπακ πήραμε και τον έχει στον πάγκο. Δεν ξέρω. Και βάζει τον Μπάσα. Αυτό δεν λένε καμία εβδομάδα. Ναι. Βάλε τουλάχιστον το 17. Άντε δεν είναι ο Ρος, πώς το λέγαν. Ο Ρος και η Φίβη Μπουφέ. Βάλε τον πιτσιρικά που έχεις. Που ξέρει τη θέση τουλάχιστον. Να πούμε ότι γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές φυσικά οι γραμμές. 23-10-2-87-3-8. Συζητάμε για την αγωνιστική που πέρασε. Έχουμε πολλά να πούμε. Για το φιλικό βέβαια της Τρίπολης θα πούμε μερικά πράγματα. Φιλικό ήταν. Φιλικό, φίλε, κάτσε καλά. Ένα πράγμα να σου πω. Ξεκίνησε. Το μάτς και δεν έπαιξε ο Ιγκλέσιας, ναι, δεν έπαιξε ο Καλτσάς και δεν έπαιξε ο βασικός φορ της Τρίπολης, ο... στον Άρη που έπαιζε, ο Μανιάς. Ο Μανιάς. Το Μανιά, ο Τσαλάν, ναι, ο κύριος Παράσχος. Ωραία. Τον Μανιά, τώρα θα σου ξέρεις πότε τον έβαλε. Πότε τον έβαλε. Στο 80. Ωραία. Στο 0-2. Ο Λεβαδιακός που παίζαμε εμείς που έκανε το αντίστοιχο δεν το είπες όμως. Τι έκανε αντίστοιχο. Αυτό. Δεν είπε ο Μαρκόφς και αυτός μας έβαλε τον γκολ. Μπήκε στο 90, στις καθυστερήσεις τον έβαλε ο,
ο Λεβαδιάς ο προπονητής, όχι ο Καραγεωργίου. Ναι. Ο Καραγεωργίου μπορεί να τον είχε και εκτός 18. Καταρχήν όταν έπαιξε το Λεβαδιά... τον Πάκο Μαρκόφσκι, γιατί είσαι ανενημέρωτος. Ναι. Σαν το Θουβού. Ναι, ανενημέρωτος. Ναι. Ο Μαρκόφσκι προερχόταν από τραυματισμό. Α, τραυματισμό. Ναι. Ήταν εκτός... πόσο τον έβαλε στο 90. Τον έβαλε στο 90, ρε φίλε, μπας και ισοφαρίζει, μπας και κάνει. Ήταν τραυματίας. Δεν ήταν έτοιμο, θέλω να σου πω. Αυτό ο Μαυρούκο ούτε εκείνο έπαιζε. Που τον έβαλε χθε ο Κάλλο. Όλοι παίζανε. Όλοι παίζανε. Όλοι παίζανε. Δεν τα έλεγαμε. Τα είχαμε πει. Δεν σου βρήκα τότε και σου είχα πει. Τρει-τέσσερι. Δεν θα πει ότι το κομπόντι στέντιουμ εκεί πέρα είναι η ομάδα του Πάου. Δεν νομίζω. Λοιπόν, αλλά ρε ο Τσαλάν. Ναι, ρε ο Τσαλάν. Εντάξει δηλαδή. Εκκλησία, Καλτσά και Μανιά. Και Μανιά. Έξω. Εντάξει. Αλλά σε αυτά ο φίλο μα ο Ζάχο εδώ δεν μιλάει. Ποιο μιλάει. Ούτε για το χέρι του Μάνταλου άκουσα μα να δεν πεις τελείωσα, κάτι. Μα δεν τελείωσα. Και ο Μάντα, πρώτος δεν τελείωσα. Αυτό θα ήταν το τελευταίο μου. Και θέλεις το τέτοιο. Και ξέρω ότι θα πεις κατευθείαν. Μα δεν έχω ξέρεις θα πεις. Μα δεν είναι αντίπαλος μια ΑΕΚ. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ είναι. Όχι. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλω να χάσει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ απλό. Ούτε η ΑΕΚ είναι αντίπαλος με αυτή τη στιγμή. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Κακός για μένα. Δεν είναι. Κοίταξε. Μια συμπάθεια. Ναι, ποια συμπάθεια. Στην ΑΕΚ είχα αριανό συμπάθεια. Μην τα πει αυτά, γίνει ρεζίλη. Μια συμπάθεια. Μην τα λες αυτά. Θα αιτιολογήσω το γιατί. Θα δεν τελείωσα όμως. Αν διαφωνούν οι φίλοι του Άρη, εδώ είμαστε, θα μας το πούνε. Ναι, τρέχουν να το ξέρουν. Μια συμπάθεια, λέω εγώ, με αυτά που βλέπω, ναι. Με αυτά που διαβάζω στα ΜΜΕ και τα λοιπά, στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ναι. Μια συμπάθεια προ την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οι θέλουμε φίλοι να χάσει το πρωτάθλημα. Έχουνε, γιατί? Γιατί είναι αυτοί που μπορούν να κόψουν το πρωτάθλημα. Αυτό, αυτό το είπε σωστά. Έτσι, το είπε όχι σωστά. Γιατί γουστάρουν. Όπρα, τώρα σωστό. Μα φυσικά. Αυτό σου λέω ότι είναι λογικό. Σωστό, σωστό. Όχι, το έθεσα σωστά. Εδώ, περίμενε. Κοίταξε. Θα σου δείξω ένα παράδειγμα. Λοιπόν. Μήνυμα στο Facebook. Καλά, έγραψε τώρα. Από εξή. Αδέρφια εξίδε. Θυμηθείτε το περσινό πρωτάθλημα που σα δώσαμε. Όχι, από Ολυμπιακό γάβρος είναι αυτός. Ναι. Αδέρφια, εξήδε στη βιδίτη το περσινό πρωτάθλημα που σας δώσαμε. Νικήστε τους. Να τους κερδίσουμε και εμείς την Τούμπα. Και τι θα γίνει. Να πάει στο μείον 2. Άκου. Ναι. Το πρωτάθλημα πρέπει να μείνει στην Αθήνα. Ποτέ εκεί πάνω. Ναι. Αυτός που το έγραψε. Εντάξει, αυτός που το έγραψε είναι καρτούν. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά να γίνουν πάλι δεν γίνεται λοιπόν. Και ο Άρης να κερδίσει την Τούμπα πάλι δεν γίνεται. Αυτά που είπε και ο Άρης να κερδίσει την Τούμπα πάλι δεν γίνεται. Πες ο Ολυμπιακός δεν χάσει, δεν κάνει χ. Χ δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός κανένα. Βάβες. Δεν θα κάνει χ. Μόνο, άμα κάνει ο Ολυμπιακός μόνο νίκες μέχρι τέλος του πρωταθλήματος, έχει πιστεύω 20% να το πάρει. Λοιπόν. 20% δεν λέω περισσότερο. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Ναι. Και λέω, τα λάθη που έκανες, δεν χρειάζεται να ήρθε, τα παίρνω από την αρχή γιατί να οδηγεί κάπου η σκέψη. Okay. Λέω ότι, παραδείγματος χάρη, βάζεις τον Μπάσα, ενώ υπάρχει το δεδομένο που λέει και ο Τάσος, τον έβαλε με την ΑΕΚ και δεν προλαβαίναμε να τα μετράμε τα γκολ. Το βάζεις σε μια θέση που δεν τη γνωρίζει. Δεν τη γνωρίζει, όσο καλός και να είναι. Και το γκολ είναι δικό του. Αυτό στέει. Λοιπόν, έχεις πάλι με τον Τεγκινή στην κορυφή. Δεν μπορεί το παιδί στην κορυφή. Ποιο θα βάλει. Θα βάλει το Διαμαντόπουλο, ρε φίλε. Είναι τραυματίας ο Γιουνές, θα βάλει το Διαμαντόπουλο. Ρε, φίλε, Διαμαντόπουλο. Μια χαρά είσαι που γινότανε. Αλλαγές. Έχεις, πήραμε. Ένα μάτς κυπέλλου και κάνει και κανένα δυο δεκάλεπτα στο πρωτάθλημα. Ναι, ρε φίλε, ο άλλος είναι σε άλλη θέση καλύτερος. Δεν μπορεί αυτή τη θέση. Εξανάγκης παίζει. Έχεις, πήραμε τον Γκόρκουτ αυτό που φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης. Ναι. Και επειδή έχει τραυματιστεί το βάζεις αριστερά, εξτρέμ. Καλός ο Βαλεριάνος, είπαμε σε σχέση με τον άλλον, αλλά δεν είναι και βασικός ο τέτοιος. Θα βάλεις στη θέση του τον Γκόρκουτ. Αριστερό μπακ είναι. Προς Θεού δηλαδή. Έχεις κάνει την ομάδα παίζουν τέσσερις σε διαφορετική θέση από αυτή που παίζουν. Γιατί δεν κάνετε παράπονα στον Καρυπίδη που τον έφερε. Μα τώρα δεν σου είπα. Τώρα σου είπα, θεωρώ ότι την Πέμπτη παίζει το κεφάλι του. Φυσικά. Τ' άκουσε ο τέτοιος. Τ' άκουσε η ΠΑΕ. Γιατί το σύνθημα ήταν για την ΠΑΕ. Στο 83, δεν κρυβόμαστε. Yeah. Αυτοί που ήταν στη Λιβαδιά του τη ρίξαν. Διότι, αν αυτό ισχύει κιόλας, που δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι κάποιος λέει τους είπε αυτός ήταν καμιά. Ξέρεις, απαγορευόταν και η μεμονωμένη μετακίνηση. Ναι, μόνο στον Άρη δεν πειράζει. Απαγορευόταν και κάποιος λέει. Ήταν η ΠΑΟΚ, δεν ήταν στη Λιβαδιά. Είχε απαγορευτεί όμως, δεν ήταν κανονικά. Απαγορεύτηκε και μετά έγινε. Με λόγω τέτοιο έγινε. Πήγαν οι υπόξες. Εδώ απαγορεύτηκε και είμαι μεμονωμένη. Λοιπόν, είπε, λέει κάποιος, δεν ξέρω ποιος. Θα περιμένουμε αύριο την εκπομπή του Super 3 να ακούσουμε ποιος, γιατί λογικά αυτοί θα τα πούνε. Αυτοί ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, είπε ότι τι ήρθατε εδώ πέρα, λέει. Τι ήρθατε. Ποιος το είπε αυτό. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Κάποιος από την ομάδα. Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται να υπόθηκε. Το γράφουν τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα. Τι ήρθατε, λέει, αφού απαγορεύτηκε και μεμονωμένη. Δηλαδή κάποια πράγματα είπαμε καλό είναι
Να κάνουμε φυσικά, να τελειώσω με αυτό, ναι, που δεν τελειώσω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Να πάρουμε μετά. Ό,τι ωραία, θέλουμε, να ακούσω. Όχι, να... τέλειωσε ολοκλήρωση. Καλό είναι η συνέντευξη τύπου, καλό είναι να τα βάζουμε, ναι, με τον κόσμο. Και εγώ λέω σε κάποια τέτοια μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά να βλέπουμε και την ομάδα να προοδεύει και να βλέπουμε να γίνονται πραγματάκια. Εδώ αντί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, κάνουμε δύο πίσω. Εντάξει, καλές είναι συνεντεύξεις τύπου, καλά είναι όλα κύριε Καρυπίδη, αλλά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Έτσι βλέπω εγώ. Και βέβαια δεν τελείωσα σχολεία, μα πάρουμε τον φίλο. Πάμε τον φίλο, μην περιμένει. Καλησπέρα. Πολύ μιλάω. Γι' αυτό είμαι εδώ, ρε φίλε, για να πω την άποψή μου. Και να βγει μετά εσύ το καρτούν, να βγει το καρτούν. Μάλια σε γλώσσα σου. Ναι, πήρα και χτε να την κτενήσω. Τι θέλει, ρε φίλε. Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κατάλαβα, Παντελή. Καλά, φίλε. Καλά, εσύ. Εντάξει, ψιλοσυμφωνώ μαζί σου. Όχι ψιλό, συμφωνώ μαζί σου. Απλά θέλω να συμπληρώσω κι άλλα κουσούρια εγώ. Ναι, δεν πρόλαβα, αλλά πες. Αν θυμάσαι όταν είχα έρθει στην εκπομπή που με είχες έτσι εκεί καλεσμένο. Το ψυχικό που κάναμε, ναι. Ναι. Σου είχα πει ότι εκείνη την ημέρα, μα θυμάσαι, έγινε η πρώτη κίνηση της ομάδας η μεταγραφική. Έτσι δεν είναι. Σου λέω ότι είναι πολύ αργά. Ναι, όταν εντάξει, η ομάδα δεν έχει παίχτες, γιατί από την αρχή της χρονιάς η ομάδα παίζει με ελλείψεις, ενώ έχει και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όταν η εντεκάδα έχει ας πούμε 7, 6, 7 παίχτες και οι υπόλοιποι δεν κάνουν, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 3 μεσοεπιθετικούς. Ναι. Έτσι, και δεν πήρε σεντερφόρ ακόμα. Δεν σου μιλάω για πρώτο σεντερφόρ, γιατί αργά ή γρήγορα θα αναρρώσει ο τέτοιος, ο Γιουνές, και όλα καλά. Αυτή τη στιγμή όμως άμεσα δεν έχουμε έναν παίχτη να βάλει την μπάλα στο πλεκτό. Ο Ντικινή, που αυτό που με έκανε εντύπωση, δηλαδή λαθασμένες κινήσεις, τι είπανε για τον Ντικινή. Εντάξει, όταν τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα, όλοι ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί έπαιζε ο άνθρωπος, ξέρουμε ότι παίζει στη θέση του Μπρούνο Γκάμα. Και αντί να το βάλουν εκεί πέρα και να πάρουν ένα σεντερφόρ, μου παίρνουν, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 επιτελικούς χαφ. Δηλαδή απίστευτο πράγμα. Αφήνει την ομάδα ξεβράκος. Σωστά μιλάει ο Παντελής. Και όχι μόνο αυτό. Μου παίζει σε εκείνο το βούρκο εκεί πέρα στη Λάρισα και μου βάζει στον Κωνσταντινίδη με 5 χιαστούς να παίξει μπάλα. Δηλαδή και τι. Καταρχήν ανθρώπους τους οποίους τους απόκλεισες, άμα αρχίσω εδώ μια εκπομπή που με έχει πάρει ο Δημήτρης από την Αγγλία και λέει ξέρω, και λέει είναι καινούργια ομάδα, παίκτες τους οποίους τους είπες βρείτε ομάδα, τους άφησε να παίζει στον Άρη. Ωραία, είπαμε, ειδικά για τον Βαλεριάνο, όντως θα ήταν αδικία να φύγει και να μείνει ο Ισπανός, αλλά δεν είναι και για βασικός ο Βαλεριάνος, εντάξει, να μην τον αφήσουμε. Εντάξει τώρα, εδώ πέρα βγήκαν άλλοι και λέγανε επειδή έκλαιγε στο κέντρο, πρέπει να προγράψουν ξανά. Εντάξει. Για άνομα του Θεού. Είναι για να στον πάγκο, να τελειώσει τη χρονιά στον πάγκο. Άμα χρειαστεί να παίξει, βέβαια υπάρχουν κάρτες ή οτιδήποτε άλλο και φυσικά μετά να πάει να βρει την επόμενη ομάδα. Μα τον Κωνσταντινίδη τον υπολογίζεις περισσότερο και ξέρεις ότι έχει έρθει με τραυματισμούς. Και μου το βάζεις να μείνει σε εκείνο το γήπεδο μέσα να κάνει τύραφη. Παντελή, αυτό που λέγατε και σας άκουγα, παρόλο την άσχημη αγωνιστική παρουσία του Άρη μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές κτλ. Είναι ότι η ομάδα είναι μέσα στους στόχους και να βγει η Ευρώπη κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Και με αλλαγή προπονητή, δεδομένου ότι την Τετάρτη παίζει, την Πέμπτη παίζει με την Ξάνθη, η οποία Ξάνθη σε περνάει ένα βαθμό αυτή τη στιγμή και θα είναι εξάποντο για αυτήν, θα πάει 27 αν κερδίσει και εσύ 23, είσαι εκτός Ευρώπης. Καλά, θα έρθει και σου χαριλά. Πρόσεξε όμως. Δεν είναι δεύτερος γύρος. Συγγνώμη, ναι, είναι πρώτο γύρο. Άλλο λέω. Θα έρθει και σου χαριλά. Για την ώρα όμως είναι εξάποντο. Καλά, βέβαια. Δεν και άλλο, έχει δίκιο Τάσος. Είναι ένα παιχνίδι με την Ξάνθη θα παλέψει. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι. Με δύο ομάδες τιμωρημένες, θεωρητικά, ούτε την 7η θέση αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να έχεις. Αυτό, φίλε, είναι για το υλικό που ξεκίνησες να είχες και για την ομάδα που έκανες το καλοκαίρι, με τα αποτελέσματα που έφερες, είναι παταγώδη αποτυχία για τη διοίκηση του Άρη. Κοίταξε να δεις. Ακόμα ο στόχος που είναι η Ευρώπη, και εγώ το είχα πει τότε στην Ευρώπη. Είπα τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Το κύπελο. Ναι, εντάξει, ακόμα έχει πολλά παιχνίδια. Ναι. Να δούνε τι θα γίνει εκεί πέρα να πούμε. Εντάξει, η ομάδα έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Βέβαια, αυτό που είπα. Και κάτι άλλο που είπα για τα επιτελικά. Δηλαδή με το Μαρτίνες με τη Λάρισα ήταν μια χαρά. Ήταν καλός. Είπαμε, ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, ήταν καλός. Ειδικά στο δεύτερο ήταν πολύ καλός. Εδώ να μάθεις όλο το παιχνίδι. Και με εκείνο το γήπεδο. Έτσι. Και είπαμε αμάν δηλαδή να στανιάρει ο παίκτης λίγο να βοηθήσει.
και δεν μου το βάζει. Όχι, ήταν η εντεκάδα, ήταν άνω ποταμών αυτή η εντεκάδα. Δεν μου το βάζει ούτε λεπτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στον Άρη, ομάδα έχασες τώρα. Τον Άρη τα αυτονόητα δεν μπορούν. Ο Λεβαδιακός έχει σιώπη. Έχει Ματέο Γκαρσία. Με το Ζησόπουλο έπαιζε και κάτι, εντάξει, έχει εκεί. Έχει την κοινή. Επίσης, εγώ θα ήθελα ένα καλό αμυντικό χαφ. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από τον Μπάσα. Όλοι λένε ο Μπάσα, ποιος Μπάσα, ρε παιδιά. Ξεχνάτε τι έχουν περάσει από τον Άρη. Ο Μπάσα είναι κάτω του μετρίου, 2-3 παιχνίδια καλά έχει κάνει. Αν αλλάξει ένα σύμφωνο το Σίγμα και βάζει ένα Ζήτα, μια χαρά είναι το όνομά του. Αντί για Μπάσα. Άντε, κλείσε το καρτούν αυτό. Κλείσε το καρτούν, μας έπαιξε. Άντε, βρε. Άντε. Κλείσε το. Άμα ακούς αλήθειες, θα λένε. Γεια σου, ρε Παντέλο, έτσι γερά να τα λες, ρε φίλε. Γεια σου, Σαλμονέλα. Καλό άνθρωπο. Αντικειμενική αυτή. Όλα, όλα αντικειμενική. Φυσικά, ρε φίλε. Γιατί τι είπε, αφού συμφωνώ μαζί μου, είπε. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο. Μπράβο. 23, 10, 2, 87 και 3. Εγώ, ένα χαμόγελο που έχει ο Τρέγια το παιδιό. Χάνει ο Άρης, έτσι. Αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι ακροατές, παύλα οπαδούς που είναι αντικειμενικοί. Δηλαδή που λένε αυτό που βλέπουν. Ωραία. Ξανακάνουμε ένα ψυχικό να το ξαναφέρουμε αυτό, να. Ναι. Το ξανακάνουμε ένα ψυχικό. Ναι. Την άλλη εβδομάδα όμως, γιατί. Θα την άλλη εβδομάδα, Παντελή. Γιατί, φίλε, παίζεις τώρα με την Ξάνθη. Αν θα χάσεις, πάει 27 και μένεις 23. Ναι, καλά, άμα θα χάσω, ο Πανετολικός παίζει. Με τον απελπισμένο ακέφαλο διοικητικά άφραγκο Παναθηναϊκό. Χι είναι αυτό, χι κάκι. Δεν ξέρω αν είναι χι κάκι, αλλά άμα κερδίσει και ο Πανετολικός που σε έκανε δώρο με την Ξάνθη και έφεραν χι. Ναι, αυτό είναι, μας βολεύουν τα αποτελέσματα. Θα φύγουν και οι 2-27 και θα μείνει 2023. Μας βολεύουν τα αποτελέσματα. Κατάλαβες. Δεν κερδίζει ο Πανετολικός. Γιατί μπορεί να μείνει και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να μείνει και ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Με τον γκολ Τσόντα που έσκυψε ο Μαύρος και βρήκε 200 χιλιάρικα κάτω και μπήκε με τη Λαμία. Θα έχει 21. Καλά, τουλάχιστον πήδηξε αυτό, γιατί στα κόρνερ δεν πήδηξε κανένα του Όφη. Κατάλαβε, τουλάχιστον πήδηξε αυτό και δεν τη βρήκε την μπάλα. Τι να κάνει ο Όφη. 19 γκολ έπρεπε να βάλω με το μάγο. Έχω μάγου εγώ μέσα. Ποιο μάγο, τι είναι. Μάγου έχω. Τώρα, με ζαμπά και ακόμα. Είναι μάγο. Μάγοι είναι, ρε φίλε. Μπίσες βαρ, ζαμπά, ακόμα δεν υπάρχει. Μπίσες βαρ είναι. Τέτοια τριάδα. Τέτοια τριάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Δεν είναι ούτε Λίβερπουλ ούτε μάγο πουθενά δεν υπάρχει. Και να ξέρει δυστυχώ οι Σαουδάραβε. Τραβάνε τις τρίγες τους από πίσω που δεν πήραν τον Ακπομπ και πήραν τον Αλέξανδρο της Σερβίας. Okay. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στους δύο επόμενους. Καλησπέρα. Εγώ είμαι, παιδιά. Εσύ, φίλε. Εσύ, ναι. Το όνομά σου, αν θέλεις. Λοιπόν, γεια σας, Μάριος από Αμερική πάλι. Τα είπαμε Γεια σου, ρε Μάριε. Έλα, Μάριε, σε ακούμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ζάχο, καλά τα λέω το πλάνο. Σας έτσι το δίδυμο και τρίδυμο δεν έχει. Θα περάσουν 10 χρόνια. Τι πράγμα. Άσο τώρα να πούμε. Για τον Μπίσεσβαρ συμφωνώ. Τώρα τον Ακπομπ δεν τον ξέρω. Ο Ζαμπά είναι για να τρέχει για κανένα δέκαθλο. Εντάξει. Λάθος κάνεις, φίλε. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Η άποψή μου είναι, ρε φίλε. Η άποψή μου είναι. Λοιπόν, Ζάχο. Ναι. Τους τα είχα πει εγώ πριν δύο μήνες. Στο Λαμπάουτ, στο Παπαδόπουλο και στο Σαλτήρι. Λοιπόν, κράζανε να το πούμε το Παντελίδη να το κάνουμε. Σήμερα το κρίζανε το Βιτολί. Λοιπόν, είμαστε άτυχοι. Γιατί αν έτρωγε ένα τρίμπαλο χτες, θα γλιτώναμε. Μας φτάσαμε τώρα σε σημείο να παρακαλάμε να χάσουμε στη Ξάνθη για να σηκωθεί να πει. Όχι, δεν παρακαλάμε να χάσουμε. Όχι, προς Θεού. Περίμενε να σου πω εγώ τη δικιά μου την άποψη. Ναι, καλά, ναι, sorry. Τι τιμή περίμενε. Γιατί άμα κερδίσει, θα είναι ζημιά. Θα το φάσει μάπα κανένα μήνα ακόμα. Και θα στραβώσει ένα δύο παιχνίδια με στο Βικελίδη. Αυτά γράψα, θα λέω σήμερα. Ωραία. Ωραία. Γιατί είναι απιθανός και θα πάει να χάσει και από τα Γιάννενα. Κοίτα. Δεν μπορεί να κερδίσει κανένα. Ωραία. Και... Μας τελειώσω λίγο. Να ναι, okay, okay. Ακούσουμε τα προσεκτικά. Okay. Λοιπόν, ζήτησε αριστερό μπακ. Λοιπόν, ζήτησε αριστερό μπακ. Τους είχε τους όλους να διώξει μου. Το μπακ που το φέρανε το έβαλε εξτρέμ. Ναι. Λάζει αυτή την εβδομάδα, έτσι. Όντως, τραγικός. Τραγικός. Ναι, τραγικός δεν είναι. Λοιπόν, θα μας κάνουν να κόψουμε την καλωδιακή που πληρώνουμε $200 το μήνα για να βλέπουμε τον Άρη. 200. Το back το βάλε εξτρέμ. Τα λέω λίγο τώρα εντάξει. Όχι, δίκιο έχει. Το αμυντικό χαφ τον έβαλε center back. Τους έβαλε βασικούς. Το Μπάσα, που για μένα ο Μπάσα, ο Κι φτύσει τον κολ, αλλά να σου πω κάτι, δεν τον έχασε το παίχτη. Εγώ το μάτι το είδα. Το έφαγε λόγω σωματοδομής. Ναι, ρε φίλε. Φυσικά. Και τον έκανε κολ. Φυσικά. Όχι, ήταν αντίθετο το μαρκάρισμα, γιατί και πρέπει να είναι διευθυνσίσεις. Λοιπόν, φυσικά. Ναι, αλλά δεν ξέρει τη θέση. Άμα ήξερε τη θέση, θα είχε την κατάλληλη θέση, ρε φίλε. Όταν είναι αμυντικό. Σωστό. Αυτό λέω. Άκου τώρα λίγο να σου πω. Τώρα για τον Παντελίδη. Ζήτησε στόπερ και ζήτησε έτοιμους παίκτες. Όλοι αυτοί που ήρθαν είπαν ότι είναι έτοιμοι. Λοιπόν, το Μαυράι το τρώγαμε στην Μάπα 1,5 μήνα. Τον αφήνει τον άλλο στον πάγκο, βάζει τον Μπάσα να πούμε στόπερ, έτσι. Τον κόλλα από εκεί, κάνει μια μισή φάση στο προτελευταίο, στη χειρότερη
ισχυρότερη άμυνα. Έτσι. Λοιπόν, 2,5 φάσεις είχαμε σε όλο το μάτς. Το Σιόπι μέτρησα 17 πάσεις του Σιόπι, οι 16 ήταν πίσω και η μία ήταν παράλληλη. Ο Σιόπι δεν ήταν καλός. Εμένα που είναι που λένε, δεν ήταν καλός. Ήταν τραγικός, αδερφέ, δεν ήταν εγώ. Ήταν τραγικός, εμένα μου έβαζε να παίξω. Βασικά, Μαρία, βασικά είναι ένα σχόλιο που έκανα και στο Facebook. Είναι βασικά, λοιπόν, αυτό έβλεπα εγώ. Όχι. Γιατί σε φοβέρετε, σας προσθέτω τους υποφέρεις στον εκπομπή. Όχι, εντάξει, δεν είμαστε ρε φίλε. Περιμέναμε 2,5 μήνες στο Μαρτίνεθ. Ξέρεις ότι αυτοί οι Αργεντίνοι όλοι έχουν πρόβλημα, προσαρμόζονται δύσκολα για το παιδί το οποίο εγώ προσωπικά το πιστεύω. Άσχετα για τους λόγους μπορεί να μην είναι έτοιμος. Λοιπόν, πάει κάνει ένα πολύ καλό μεστό παιχνίδι με στη Λάρισα και τον αφήνει στον πάγκο. Και τον βάζει και το βάζει στο 81, στο 81 τον έβαλε. Στο 81 και δύο ένα καλαχή λίγο που φέρνει εκεί, τον εκθέτει. Σκάνει από τον Μαρτίνεθ. Δηλαδή έχει ένα παίχτη που μπορεί να τον βγάλει την κάθε την παλιά και δεν τον βάζει. Είναι όχι, όλο το κουτσάρισμα και τη σύνδεση δεκάδε ήταν τραγική χθε. Δεν το συζητάω. Okay. Τώρα τι να κάνουμε εμεί, δεν έχουμε να πούμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα συζητάμε αυτά, τι να κάνουμε εμείς, ρε φίλε. Ναι, να σου πω, αν πάμε να παίξουμε στον ΠΑΟΚ και αυτός κάνει τέτοιο κουτσάρισμα, λοιπόν έχω να πάω κασούλι για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα σε ρίξει 7, ρε, άμα θα σε κάνει ρωτήσου. Fair play. Καλά, ο ΠΑΟΚ fair play δεν σε κάνει ποτέ. Άστο. Θα κάνει. Καλά, θα κάνουν. Εντάξει, έχω ρίξει. Για να κάνουμε, επειδή έθεσες κάποια θεματάκια. Το αν πρέπει να χάσουμε, φυσικά και πρέπει, άμα μπορούμε. Αλλά δες, μπορεί να κερδίσουμε και η εικόνα να είναι και κακή και πάλι. Δεν έχει σχέση, δεν έχει σχέση η νίκη. Μπορεί. Ναι. Άλλος. Δεν σε βγάζει αυτό που φαίνεται, αγόρι. Άλλο λέω. Είπες ότι αν κερδίσουμε θα το φάμε 1, 2, 3 μήνες, ξέρω εγώ κι άλλο. Και σου λέω, μπορεί να κερδίσεις, μπορεί να κερδίσεις και να είναι αποτύχει, φίλε. Δεν, η εικόνα της ομάδας παίζει ρόλο. Δηλαδή να κερδίσεις και να έχουν άλλοι δύο δοκάρια και έχουν μονότερμα. Πάλι πρέπει. Δεν θα φύγει, αφού το ξέρεις, δεν θα φύγει. Πρέπει να φύγει, να πάρουν ένα πρόγραμμα. Ας πάει με υπηρεσιακό ρε μέχρι το τέλος. Δεν με νοιάζει. Εγώ έχω να σου πω κάτι, δεν τα έχω με το πρόγραμμα. Κλείσε μόνο με αυτό, Μάρη, γιατί έχουμε. Κλείσε με αυτό. Ναι, με αυτό. Απλώθηκε μέχρι εκεί που μπορούσε, πήγε ενίσχυση στην ομάδα, αλλά σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει τραγικό, σε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να το μαζέψει. Αυτό δεν είχε την ευθυξία, έπρεπε να παρτιστεί, έπρεπε να έχει φύγει. Άμα και κλείνω με αυτό, αν ο Ελέρα και ας ο Ελέρα, πως τίποτα άλλος προπονητής, έφερε αυτά τα αποτελέσματα και τον αποκλεισμό του τέλου, θα τον είχαν να πούμε κρεμασμένο στον Αβαρίνο. Γιατί ένα Αβαρίνο. Να σε καλά, Μαρία. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό, καλό βράδυ. Είπαμε, εγώ το σχόλιο μου και τότε με τον αποκλεισμό ήταν ότι αν ήμουν ο πρόεδρος ομάδας, με το που αποκλείσει από τον Εργοτέλη θα τον είχα διώξει. Μήνε, λέει, ως 23 Φεβρουαρίου, σε παρακαλώ να σε γλεντήσω και εγώ ένα λόγο, ο φίλος ο Βαγγέλης, για τον Παντελίδη. Λέει, πείτε και ένα ευχαριστώ, ρε Αριανή, στον Κούγια, που έκοψε βαθμούς με 10 παίκτες από το πρώτο λεπτό από τον Αφραγκούζο. Γιατί να το πούμε, λέω, έτσι κι αλλιώς δεν θα πει τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω τύπο τηλεοβαγγέλης. Εδώ κι εγώ απάντησα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Τάχο. Καλησπέρα φίλε, με το όνομά σου. Γνωστήφωνη. Ο Τάσος με το έθνο. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, χρόνια πολλά, είπαμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και αν δεν είπαμε. Πάσχα έφτασε. Και αν δεν είπαμε. Λοιπόν. Αν δεν είπαμε μία φορά. Μία φορά. Συγγνώμη λίγο. Μια παρένθεση. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Τότε χιλιόχρονο. Το δώρο που εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Το double θέλω. Μόνο αυτό τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Τάσο. Ρε Τάσο. Ναι. Αν μιλάει αυτό το παιδί από την Αμερική, μιλούσε 5 λεπτά για τον Άρη, ναι, που έχει χάσει από τους πάντες σχεδόν, δίνει 200 δολάρια για να βλέπει αυτή την ομάδα. Εγώ δηλαδή πόση ώρα πρέπει να μιλάω τώρα που είμαι 8 βαθμούς μπροστά, που η ομάδα μου γαζώνει μέσα στο κήπεδο. Δεν πάει και το έτσι. Τρένο, δεν πάει έτσι. Εγώ πόσο πρέπει να μιλάω, 7 μέρες. Δεν πάει έτσι. Να μιλήσεις και εσύ 2-3 λεπτά. Να μιλήσουν όλοι. Άμα δεν έχει και πολλές γραμμές, αφήνουμε λίγο παραπάνω. Εννοείται. Χιουμοριστικά το λέω. Το παιδί τι ήταν που δίνει και 200 δολάρια τώρα για να βλέπει τον Άρη. Εγώ καλύτερα να αφήσουσε ένα αέρα να μου τα έπαιρνε να πιέσει τα 200. Θα σέβεσαι όταν ο άλλος είναι αδύναμος. Να τον πολεμάς όταν είναι δυνατός. Να μου δίνουν εμένα έτσι να τους βρω μέσα στην Τούμπα που είπα για fair play. Τι fair play, 10 μπορώ να τους βάλω, 10, 15, 18. Αν μπορείς. Πόσο κέρδισε η K15 μας, πόσο έριξε, 9, τόσα. Μη γίνει κάτι κλειτάν και λήξει κάνα 0-1 όμως και εξαφανιστείς. Τι κλειτάνε, τι μηδέν, ποιος θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, ξεκινάω. Εγώ από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Εγώ ξέρω. Αλλά πήγα τώρα και για αυτό. Τάσο, άκουσε το πιο λογικό. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Όχι, εντάξει ρε φίλε, δεν υπάρχει πρόβλημα και να μ' αγαπάς, δεν υπάρχει, άκουσε με. Άλλο λέω.
ξέρεις ότι έχω ένα καλό. Το πιο πιθανό, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Το πιο πιθανό να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά λέω ρε παιδί μου, έχω ένα καλό, ξέρεις, δεν ξεχνάω εύκολα. Έχω ένα καλό. Δεν ξεχνάω εύκολα. Έχω ένα ναι, καλό. Εγώ θα πάω και τα. Άμα γίνει, ούμπηγαίνει, εγώ θα πάω και τα τηλέφωνα. Το ξέρω. Σ' ακούω. Άκου να δείτε, εγώ τώρα τι ήθελα να πω. Το τηλεφώνημά μου για ποιο πράγμα ήταν. Ωραία. Δεν ήταν από λοιπόν, ξεκινάμε. Κόβει την μπάλα στο κέντρο ο Σάχοφ και έχει πρόσωπο προς τον Πασχαλάκη στο κέντρο. Την τσιμπάει, κάνει κόψιμο. Μπαίνει ο Ελ Καντουρί, τσιμπάει την μπάλα με μια μικρή πάσα, τη δίνει στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια την γυρνάει πίσω στο center back μας, στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα σπάει την μπάλα στο Μάτος. Έτσι, όλα αυτά γίνονται κάτω από τη σέντρα. Ο Μάτος την περνάει στο Μαουρίσιο και φεύγει. Την περνάει ο Μαουρίσιο ξανά στο Μάτος και περνάει σαν τρένο, φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή σχεδόν, σπάει την μπάλα στο Ζαμπά. Που ο Ζαμπά έχει μπει, βγάζει παράλληλη, πετιέται ο Ακμπόπ και κάνει τον γκολ. Γκολάρα. Γκολ που βάζουν μεγάλες ομάδες. Δεν λέω ότι ήταν της ίδιας δυσκολίας, δηλαδή όταν παίζει ένα ντέρμπι Μάντσεστερ π.χ. με τη Λίβερπουλ ή η Μπάγκερ με την Ντόρτμουντ κτλ. Η Μπαρσελόνα, αλλά είναι γκολ το οποίο φαίνεται ότι έχει μια δουλειά απίστευτη. Έχει σπάσει όλες τις γραμμές της αντίπαλης ομάδας. Από εκεί που ξεκινάει μπορεί να το δουν όλοι τον γκολ 100 φορές. Σπάσει όλες τις γραμμές, βάζει γκολ και πάρνει ο σπίκερ, αυτό το ταγάρι, δεν ξέρω ποιος είναι. Λέει ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ στην αντεπίθεση. Ρε φίλε, μπορείς να σπάσεις το πόδι σου και το χέρι σου και τη γλώσσα σου και το αυτί σου μαζί. Αν σπάει το αυτί ταυτόχρονα να εσχάσει το κεφάλι μας. Γελάς. Τι να κάνω ρε φίλε. Ξέρεις γιατί γελάω. Έχω άδικο. Όχι πες μου εσύ. Είπα όλη τη φάση. Πες μου αν έχω άδικο. Άκουσε με λίγο. Επειδή έχω πάθει ανοσία τόσα χρόνια, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό με όλους αυτούς τους άνθρωπους. Εδώ είναι τόσο προκλητικοί άνθρωποι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Έλεγε τα στατιστικά, τα αρνητικά στατιστικά που έχει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Έλεγε πάλι τα αρνητικά στατιστικά. Δηλαδή ποτέ έχουν τόσο κομπλεξισμό μεγάλο τους μέσα, αυτοί που είναι στο συνδρομητικό, που ποτέ δεν έχουν πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταρρύψει όλα τα ρεκόρ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα. Μίλα, πες το έτσι. Δεν λένε ότι έχει πάλι φέτος το απόλυτο μες στην Τούμπα. Δεν λένε ότι έχει την πρώτη επίδεση. Δεν λένε ότι έχει την πρώτη άμυνα. Δεν λένε ότι έχει 16 νίκες στα 17 μάτς που έχει δώσει στο πρωτάθλημα. Δεν λένε τίποτα οι άνθρωποι. Τόσο μεγάλο κόμπλεξ τους έχεις δημιουργήσει, ρε φίλε. Αυτοί ανακαλύψανε. Ψάχνουν να βρούνε μέχρι και ποιοι πρώην ποδοσφαιριστές είχαν σκοράρει κατά του ΠΑΟΚ στα μάτς που παίζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι να πήγανε. Προχτές ανακαλύψανε. Μου λέει ένας φίλος, αυτός ήταν νομίζω αεκτής, είναι ένας στο μαγαζί, μου λέει, πω ρε φίλε, μου λέει αυτός ο Κρέσπο, μου λέει, έχει, μου λέει μόνο 12 φάουλ, δεν έχει φάει κίτρινη. Ρε τα γάρι το λέω. Εμένα είναι πέρα, εγώ το ξέρω, του λέω, αν δεν το λέγανε στο Open TV, όλοι λέγανε ποιος μου ρε center back τώρα ο Κρέσπο και ο τύπος του λέω, άμα δεις έχει κάνει 12 φάουλ μέχρι στιγμής, όλα τα κοψίματά του είναι καθαρά, άμα δεις πώς κόβει και με τι αρχοντιά παίζει, τέτοιο center back δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μαζί με τον Βαρέλα έχουν κάνει ένα απίστευτο δίδυμο. Και καθόλου στα τόσα χρόνια και μου λέγατε εσείς και μου λέτε και για πέρσι και για φέτος, έλα μωρέ, ποιος ΠΑΟΚ, τι παίκτες έχει ο ΠΑΟΚ. Του λέω τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, τέσσερις, είναι οι μισές ομάδες της Super League, ρε Ταγάρη, το λέω. Έχεις κάτι, του λέω, να διαβάσεις στατιστική. Και όποιος θέλει, για αυτό που είπα πριν, μπορεί να κάτσει να δει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι, τίποτα άλλο. Είναι ζωγραφιά, δεν το συζητάω. Το δεύτερο και το γκολ του Ακπομπ, που άμα δει πάλι πώς γυρνάει, άμα δεις πώς γυρνάει η μπάλα. Και τις ευκαιρίες που έχασε ο Ακπομπ. Καλά, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό το θέμα είναι πιο πολύ στο θέμα ότι έφυγε ο Μπρίγιοβιτς, απελευθερώθηκε φούλη επίθεση. Ο Ακπομπ είναι μεγάλη κλάση. Εγώ το λέω από την αρχή, αυτός ο παίκτης θέλει να παίζει. Λέω δεν γίνεται ρε φίλε να πήρα μεγάλο, ένα παίκτη. Μεγάλη παιχτούρα, φίλε. Μεγάλο κανόνι. Δεν γίνεται. Στην Άρσεναλ δεν ήταν τυφλοί άνθρωποι. Τι να σου πω. Και φαίνεται ότι είναι φτιαγμένος, έχει βγει από αυτή την ομάδα γιατί παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Κοίταξε λίγο, Τάσο. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, καταρχήν τώρα που παίρνει 90 λεπτά, φαίνεται ότι έχει ποδοσφαιρική παιδεία. Άγιας. Ένα το κρατούμενο. Φαίνεται ότι είναι αθληταράς. Δύο τα κρατούμενα. Έχει φοβερό διασκελισμό. Έχει φοβερή ποδοσφαιρική ευφυΐα. Ναι, ξέρει ρε, να παίζει χωρίς την μπάλα. Εδώ συμφωνούμε σε όλα. Είναι συμμετοχικός. Δίνει ασίστ. Σκοράρει, πασάρει, τριπλάρει.
Μαρκάρι! Είναι σε όλο το γήπεδο παντού. Τον είδε στο μάτι, σαν να πάει στο μάτι. Το κόλπο έβαλε ο Ταμπάρ την περασμένη αγωνιστική. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθο, του τη πάει με το μητάκι, έρχεται αυτό ο τρένο, σαν τρένο την τσιμπάει και βγαίνει τέτα τέτα. Δηλαδή, το μισό γκολ είναι το κατέβασμα με το στήθο και το πασάκι που του κάνει. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν τα. Εντάξει, δεν λέμε ότι ο Πρίγκοβιτ το παιδί δεν έβαλε γκολ, αλλά ήταν άλλο παίκτη. Αυτά που κάνει, αφού ο Πρίγκοβιτ δεν θα τα κάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον Πρίγκοβιτ τα μάτια θα παίρναμε 2-0, 2-1, 1-0 με το Στανιό, γιατί θα έπρεπε να, περάσει, να περάσουν όλε τι παλιέ εκεί. Το παιδί όταν θα βρισκόταν να το κάνω, να το καρφώ, θα το κάνω. Αλλά εγώ μιλάμε ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ανοίγει χώρου, σπά την ομάδα των αλλωνών σε όλε τι γραμμέ. Αυτό το μάτι. Αυτό που είδα και στην Τρίπολη και χθες ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη και σε όλο το μάτς με τον Όφη, να τους πας σε όλες τις γραμμές. Να τους πας σε όλες τις, να τους κάνεις μπαράλια. Και ο άλλος να σου λέει... Ολοκλήρωσε με αυτό, Τασούλη. Τίποτα, τι να πω, άλλο μαγεία. Την Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι εξαναβολής, την εμβόλυμα αγωνιστική, μόνο νίκη. Την Κυριακή με την Κούλα, εγώ θέλω να μην χάσουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε. Δεν πιστεύω, δηλαδή... Και με το χ, εγώ ευχαριστημένος θα είμαι εκεί κάτω. Έτσι, γιατί αυτό θα σκυλιάσουν. 0-2 με τους χάρτινους. Μακάρι, μακάρι. Φέτος δεν έχει κομμίνη. Νο κομμίνης, νο πάρτι. Ναι, αλλά δεν παίζει και ξένος διαιτητής. Ναι, είναι και ότι θα παίζει ξένος. Τώρα για αυτούς και στο κύπελο θέλω να τους βρω, δεν ξέρω γιατί έχουν γλυκαστεί. Στο κύπελο θα περάσουν γιατί και ο Ατρόμητος ζήτησε ξένους διαιτητές. Με ξένους διαιτητές νίκη δεν έχουν. Να σε καλά, Τάσο, έχω γραμμές πολλές. Θα πω κάτι λίγο στα εντυπωσιακά. Άμα χτυπήσουν κάπου τα κάκαλά σου μια-δυο φορές, μετά δεν θα αλλάζουν. Κατάλαβες, γουστάρουν. Άμα τα χτυπήσεις τα κάκαλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Καλό βράδυ. Καλά, γεια σας. Καλό βράδυ. Χιλιόχρονα. Μ' αρέσει που λέει ο Αριανός μίλησε σε 5 λεπτά. Εγώ πόσο πρέπει να μιλήσω. Σε κατεβάσω Κρήτη. Πάμε εκεί στο. Πού Κρήτη δεν έχω πάει ποτέ. Και εγώ δεν έχω πάει. Πάμε ένα τρίμερο οι δυο μας όμως. Πάμε στον Τάσο να γουστάρουμε. Υγεία να υπάρχει. Και δικό του μαγαζί εκεί να δεις τι έγινε. Υγεία να υπάρχει. Σε φέρω αραβωνιασμένο σε γύρισε. Σίγουρα, σίγουρα. Καλησπέρα στον επόμενο. Αν έχει καμιά 1500 δέντρα ελιές, κάτι εκεί. Σταμάτα εκεί πορτοκάλια και χαρούπια. Έλα φίλε. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σάχο και κύριε Τρέγε στην πιο ερωτική πόλη από την πανέμορφη μαγευτική Καστέλα, από τον αιώνιο δάφνο στεφανωμένο. Να μην πω τώρα 45 μόνοι μας, 39, 40 όλοι μαζί εσείς. Ωραίος είσαι. Τι κάνετε, πώς είστε, δεν μου λέτε κύριε Τρέγια. Καλή εβδομάδα κύριε Οδηγέ. Επίσης καλή εβδομάδα. Διακρίνω στον προφορικό σας λόγω της εισαγωγής σας. Ναι. Πετάτε λάσπη στον ανεμνηστήρα για τον κύριο Γιώργο Παράσχο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω, σας περίμενα σήμερα. Δηλαδή, την οπαδική του ταυτότητα, προϊστορία του με αυτά που λέτε. Έχετε ένα τεράστιο δίκιο. Παοξής είναι ο Παράσχο. Γιατί έφαγε και τρία από τον ΠΑΟΚ. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά εκεί. Δηλαδή, αλλά εκεί πώς να το εκλάβω αυτό δηλαδή. Να σας πω. Ότι ο κύριος Παράσχος πήρε χαρτάκι, δηλαδή βάσει των λεγόμενων σας. Να σας πω. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τρία γκολ εκεί πέρα μέσα, αλλά έπαιζε με την κανονική Τρίπολη. Χθες η Τρίπολη λοιπόν, πριν, ναι. μην βιάζεις απαντήσεις, δεν έπαιζε ο Ιγκλέσιας, μοναδικός και αντικατάστατος, ο Καλτσάς, μοναδικός και αντικατάστατος, και ο βασικός φορ του Αστέρα Τρίπολης, ο Μανιάς, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 0-2 στο 80. Μπορείτε κύριε οδηγέ του Μπαρμπασάβα να μας εξηγήσετε, εφόσον δεν υπήρχαν τραυματισμοί και τα λοιπά, γιατί ο Τσαλάν, ο κύριος Παράσχος, δεν έβαλε μέσα τρεις πρωτοκλασσάτους, τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Τρίπολης. Κάθε προπονητής πιστεύω κύριε Τρέγια μου ότι βάσει των προπονήσεων όλη την εβδομάδα που είναι με τους ποδοσφαιριστάς του κρίνει και διακρίνει δηλαδή την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητα και διακρίνει, ωραίο. Να απαντήσει ο άνθρωπος, Ζάχο, σε παρακαλώ, μην είσαι αγενής. Όχι, ωραίο, ίσα ίσα, μου άρεσε η έκφραση. Παρακαλώ, εκτεθείτε, απαντήστε παρακαλώ. Και βάσει των αποτελεσμάτων των προπονήσεων έκρινε καλός ή κακός να παρατάξει αυτή την εντεκάδα. Πολύ ωραία, είστε πολύ ωραίος. Στατιστικά να σας ενημερώσω. Οδηγέ του Μπαρμπασάβα. Οδηγέ του Μπαρμπασάβα, γιατί είστε ντεφορμέ σήμερα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι τρεις. Έχει υιοθετήσει αυτή την καραμέλα. Το είσαι
παίξετε φορμέ. Θα σε βάλω δύσκολα. Να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου. Τώρα Θεσσαλονίκη. Να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές δεν έχουν χάσει ούτε 5 λεπτά. Στα 17 μάτς που έδωσε η Τρίπολη στο πρωτάθλημα. Μα το αυτονόητο έκανε ο κύριος Παράσχος. Πώς λοιπόν θέλετε να πιστέψω εγώ ότι ο κύριος Παράσχος διέκρινε μια υποτονητικότητα όλη την εβδομάδα της προπονήσης? Πείτε μας κάτι άλλο, σας παρακαλώ, να σας πιστέψουμε και να διατηρήσετε την ευφυΐα και, το πόσο ξεχωριστός είστε. Να το διατηρήσετε αυτός. Κύριε Τρέγια μου, να έρθω λίγο και στον κύριο Ζάχο. Δεν μου λέτε κύριε Ζάχο. Ναι. Ευχαριστώ που δεν απαντάτε. Παρακάτω. Ακούω. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζάχο, για αυτόν τον προπονητή, το Βαζάκα της Ισπανίας, δηλαδή ο Βαζάκας της Ελλάδος, δεν θα είχε καλύτερα αποτελέσματα αν ήταν στην ομάδα της καρδιάς σας? Πιστεύω ο Χάβος θα είχε δύο φορές καλύτερα αποτελέσματα αν ήταν στις. Ο Βαζάκας, κύριε, εγώ σας ανέφερα για τον Βαζάκα. Βαζάκα δεν το γνωρίζω. Τον θεωρώ, τον Βαζάκα, τι να σου πω, άλλης εποχής. Μην δείτε κανέναν Στέφανο Γαϊτάνο τώρα στην ομάδα σας. Νομίζω ότι θα ήταν η πιο σωστή λύση, αντικαταστάτης δηλαδή του κυρίου Παντελίδη, του κουμπάρου του κουμπάρου από, ξέρετε, από τον διεθνών κατεχόν θέση. Μάλιστα. Δεν μου λέτε και κάτι άλλο, κύριε Τρέγια μου. Μπορείστε, παρακαλώ. Δεν μου λέτε, τώρα που θα τελειώσει την εκπομπή και θα κατεβείτε, μπορείτε να μου πείτε εάν αυτό το μπαράκι που υπάρχει εκεί στη ΣΟΑ που πάμε για την πορεία, μήπως η μπύρα που είναι από το Βαρέλι, αν είναι Kaiser? Ναι, μπορούμε, είναι φίλε, είναι Kaiser. Είναι Kaiser, σας ευχαριστώ πάρα είναι πολύ. Και κάτι άλλο, κύριε Τρέγια μου, επειδή εσείς είστε παιδί της πιάτσας, το ξενοδοχείο Τζιάκομο Κολόμβο είναι ακόμα ανοιχτό στη Θεσσαλονίκη? Είναι, φίλε, και να ξέρεις, για πρωινό έχει λουκουμόσκονη. Λουκουμόσκονη, σας υπέρ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Με τη βραδιά, την καληνύχτα μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, δεν μας είπατε βέβαια για το χέρι του... Δεν μας έκανε που ζήλεψε ο Μανιάτης για το χέρι του Μπακασέτα. Εντάξει, δεν μας τα είπατε αυτά. Και δεν μας δώσατε την απάντηση βέβαια, γιατί ο κύριος Παράσχος άφησε έξω τρεις πρωτοκλασσά τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Τρίπολης. Τον Μανιά, τον βασικό του φορ, τον Ιγκλέσιας και τον Καλτσά. Γιατί δεν μας απαντήσατε? Εντάξει. Μάλλον μας απαντήσατε. Και ο Ολυμπιακός, αλλά... και ο Ολυμπιακός το ξέρει και ο ίδιος. Δεν σας πίστεψε κανείς. Το ξέρει και ο ίδιος, στη δεύτερη θέση κυνηγάει και θέλει να την καπαρώσει. Τώρα έρχεται και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ήρθε. Εντάξει. Θα βγείτε Ευρώπη. Ναι. Θα βγείτε Ευρώπη, πιστεύω. Και δεν ξέρω αν θα πάτε φέτος σε τελικό κυπέλλου. Γιατί δύο χρονιές στο μικρό τελικό σας βλέπουμε. Για να δούμε. Οδηγία του Μπαρμπασάβα. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε, καλησπέρα. Το όνομά σου? Θάνος από Τούμπο, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Θάνο, ο Αριανός, έτσι. Ναι. Γεια σου, Θάνο. Τι αριανοκρατείται η εκπομπή? Λογικό θα μου πεις, στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Στη Θεσσαλονίκη είναι και πολλοί Αριανοί. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Από Πάκο, απλώς έχει πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ. Φίλε, θα τα πιστεύεις τα που λες? Πώς δεν τα πιστεύω? Πολλά γουέστερ βλέπεις, δε φίλε. Προχώρα, άμα μου λες ότι... Άσον αυτό. Άμα μου λες ότι... Μόνο μια πόλη Σταυρούπολη έχει ο ΠΑΟΚ. Πες μου καμιά άλλη συνοικία που να έχει πολλούς παοξίδες. Πλάκα κάνεις, δε φίλε. Ουλίτε. Τι πλάκα κάνω? Άσο να πει, έλα Θάνο, άσο να κουράσουμε, δεν θα αλλάξει. Χαριλάου, στη Χαριλάου. Όλοι οι Ατολικοί Θεσσαλονίκοι είναι Άρης, δεν υπάρχει πάω. Στη Χαριλάου. Στη Χαριλάου, κάτσε να πούμε. Έτσι, είστε 25%. Ναι, το 50% είναι παοξίδες, 25% είστε εσείς και τα υπόλοιπα είναι κάτι λιμά εδώ πέρα. Στο κέντρο, άκου τώρα ρε, γιατί δεν έχεις διαβάσει. Δεν έχεις διαβάσει. Γελάνε τα δάκρυα μαζί σου, φίλε. Άσο. Πες, ναι. Αλλά εντάξει, φίλε, εντάξει. Ότι έχεις ένα θέμα. Στατιστικά, επειδή δεν διαβάζεις στατιστικές, έχουν γίνει γκάλοπ.
μέσα στη Θεσσαλονίκη. Χατζησάβας. Υποψηφιότητα για δήμαρχος Παοξής ποιος έβαλε. Σου είπα τώρα. Εδώ βγαίνουν οι Αργιανοί και μικρός το πλήρωμα του Παοξίδου. Πού να το ξέρει 20 χρονών είναι αυτός. Άντε μίλαμε τον Ζάχορ. Πού να το ξέρει αυτός 20 χρονών. Τι να πω, δηλαδή κάνεις και μου λες τώρα. Εσύ πες μου ένα Παοξή δήμαρχο υποψήφιο Θεσσαλονίκης. Πες μου ένα, ποιος έβαλε. Μα δεν έχει κανείς. Άμα δεν έχει κανείς πώς θα βγει. Τώρα δεν έχεις ρε φίλε, δεν έχεις πάρα πολλούς. Ποιο το κάνω δηλαδή, εδώ δεν έχει κατούλη κανένας, τώρα δεν έχεις πολλούς. Θα βάλει φέτος, τώρα θα βάλει. Θα βάλει φέτος. Ακούγεσαι φίλε, εντάξει. Μα δηλαδή, μου λες ότι η αντοχή σε γενική έχει πολλούς φορτιστές. Θάνο, αυτή του, πώς λέγεται τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, πώς λέγεται αυτή ρε, που είναι του... Νοτοπούλου. Πώς? Νοτοπούλου. Παοξού είναι, να, θα βγει αυτή τώρα. Που μιλάμε καμιά φορά και σου λέει ρε Ζάχορ και σου λέει και τον Πάουκ ότι ο Πάουκ θα πάρει το πρωτάθλημα και δεν το λέω, ήθελα να το πω και πριν αυτό και την Παρασκευή που βγήκα, ναι. Αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχε πολύ κόσμο. Για πες. Και ότι η ομάδα όταν βλέπεις ότι ανεβαίνει, ας πούμε ο Πάουκ βλέπεις ότι ανεβαίνει ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι εγώ θέλω να διαλυθεί, γιατί δεν θα διαλυθεί, γιατί θέλεις ότι η ομάδα πάει καλά. Άκουσα, να διαλυθεί, όταν λέω να διαλυθεί. Κατάλαβα πώς το λες εσύ. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να διαλυθεί, τουλάχιστον από αυτές που λένε ναι, ναι, ναι. Λίγο κόσμο. Δεν μπορεί να διαλυθεί, να μην υπάρχει. Το διαλυθεί είναι να μην υπάρχει. Ενώ το διαλυθεί, ενώ γάμα εθνική, β' εθνική, αυτό που πέρασε ο Αργιανός. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Εσύ το λες ωραία. Εγώ θέλω να το πω. Εκεί πάνε μόνο οι μικρές ομάδες. Έτσι. Εμείς, δηλαδή, ο Άρης έχει εντάξει αυτό. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή δεν είχε κάποιον σκοπό όταν ανέβηκε στη Super League, είχε ένα σκοπό να πάει στην Ευρώπη. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ ήταν όλα αυτά τα χρόνια που είχε ένα πρόεδρο που έχει λεφτά, οπότε προφανώς είχε πάει καλύτερα. Δεν υπάρχει πρόεδρο. Φίλε, σε σένα πριν 20 χρόνια ήρθε προεδράρα με λεφτά. Μην τα λέμε τα ίδια, μην λέμε τα ίδια. Τι να κάνουμε. Άκουσε εγώ. Θάνο, μάθε να ακούς. Χαμήλω τον Άρε. Χαμήλω τον Άρε. Αμάθε να ακούς, δεν γίνεται να μιλάμε και οι τρεις. Θα πεις ότι γουστάρεις, θα κάνεις διάλογο. Σήκω τον. Ακούς τώρα. Ακούω. Μπράβο. Μάθε να ακούς, να μιλάμε όμορφα, ωραία, να γουστάρουμε όλοι παρέα. Λοιπόν, ναι. Όταν είχε έρθει Κοντομινά στον Άρη, ξέρεις σημαίνει Κοντομινά εκεί την εποχή. Ναι, γιατί είσαι και λίγο πιτσιρίκος. Πώς δεν θυμάμαι τον Κοντομινά. Ναι, άνα μπράβο. Στον ΠΑΟΚ υπήρχαν διοικήσεις πρωτοδικίου πάντα. Όταν ήρθε και ένας Μυτιλινέος στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ χρωστούσε τους πάντες και τα πάντα, αδερφέ. Πρόσεξε όμως τώρα. Εμείς δεν βγαίναμε να πολεμήσουμε τότε κανέναν όμως. Όπως πολεμάτε εσείς τον Ιβάν Σαββίδη. Δύο χρόνια μείνω ο Κοντομινάς. Ποιος τον πολεμάει. Μπες του Μπουγάτσα το προφίλ να δεις. Ποιος τον πολεμάει. Ναι, τώρα του Μπουγάτσα το φταίει ο Σαββίδης. Γιατί έγινε αυτό με το Μακεδονικό. Με τη Μακεδονία. Δηλαδή ο Καρυπίδης τι έκανε του Άρη, ρε φίλε. Ο Μελισανίδης της ΣΑΕΚ τι έκανε. Ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού, ο Φραγκούζος του Παναθηναϊκού, τι είπανε για τη Μακεδονία. Και ο Αργιανός ο Μπουγάτσας φωτογραφίζει μόνο το Σαββίδη. Και εσύ τώρα το θέσεις στον Μπουγάτσα, μπορεί. Τι και εσύ, τι το προσωπικό. Ρε φίλε, Αργιανός είναι. Τον πατάρε 500 like από κάτω που σημαίνει ότι συμφωνούν οι φίλοι του Άρη. Και ρωτάω εγώ τους φίλους του Άρη και όλους τους οπαδούς τους άλλους. Οι υπόλοιποι πρόεδροι των ομάδων, τι είπανε για τη Μακεδονία, τι θέση πήρανε. Για τον Κοντομινά που λες πάντως δεν είναι δίκιο, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Δεν είναι ίδιο. Ο Κοντομινάς από το 1,5 χρόνο τα παράτησε. Βέβαια τεράστιο μέγεθος ο Κοντομινάς. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Τεράστιο, αλλά δεν απέδειξε ήταν με τη στάση του ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί. Από τα πρώτα ονόματα. Βέβαια, από τους πιο πλούσιους Έλληνες. Από τους πιο δυνατούς οικονομικά της τότε εποχής. Και τώρα εποχής. Ναι. Και τώρα. Αλλά και τότε ήταν πιο δυνατός ακόμα. Βέβαια, γιατί μιλάμε και για προκρίσεις. Αλλά. Μην λέμε τα ίδια σχολεία. Δεν είναι το πόσο πλούσιος είσαι. Το πόσα βάζεις είναι το τέτοιο. Τι να το κάνω εγώ αν έχω το πιο πλούσιο. Και το πόσα του τρώσει είναι το τέτοιο. 600 εκατομμύρια δραχμές ο Γαδοκλέος. Ενώ από τον ΠΑΟΚ τώρα εδώ πέρα τίποτα. Είναι όλοι με τα δισκοπότηρα είναι και είναι όλοι από το Δελασάλ. Δεν είπα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Κοντομινάς δεν πήρε ποτέ 6 εκατομμύρια ευρώ από μεταπόληση του Λούκας, ούτε 9 εκατομμύρια ευρώ από τον Μπρίγιοβιτς, ούτε 3 από. Ναι,
Αυτό. Ο Τομινάς πήρε ποτέ. Όχι. Πήρε λεφτά. Όχι. Άρα ο άνθρωπος. Πήρε από το χαριστέα. Θέλω να. 3 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να. Άλλος τα πήρε. Και ένα δίσταμα. Άλλος τα πήρε και έφυγε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης αυτή τη στιγμή δεν βάζει μόνο πλέον λεφτά στον ΠΑΟΚ. Έκανε ο άνθρωπος 4-5 χρόνια. Έχω. Ήρθε η στιγμή να παίρνει κιόλα και καλά θα κάνει. Ωραία, και καλά θα κάνει για να μπορεί να ξαναβάλει. Ναι, αυτό με τον Κοντομινά και τον Μητρινέο δεν έγινε. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις όμως, λέω εγώ. Διότι ο ένας έμεινε 2 χρόνια 1,5 στην ουσία στον Άρη, στα 2,5 έφυγε, στο 1,5 χρόνο τα είχε παρατήσει. Ο Μητρινέος δεν θυμάμαι πώς έμεινε στον Ηρακλή. Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήρθαν δύο τεράστιες οικονομικές οντότητες σε Ηρακλή και Άρη. Ναι. Που τις χρονιές που ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Εντάξει. Είχε διοικήσει πρωτοδικείο. Φάνηκε ότι ο ένας ήθελε εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς έγινε, ναι. Και ήθελε, κόλλησε και ήθελε να βάλει και να σμπρώξει για τους δικούς του λόγους. Ναι. Και φάνηκε ότι οι άλλοι δύο δεν ήθελαν αυτό, Τάσο. Αυτό φάνηκε εκ των πραγμάτων, έτσι. Έλα, Θάνο. Κάτι, περίμενα να σου πω αυτό που ήθελα τώρα. Έλα, μια ψηφία. Γιατί ήθελα να σου πω αυτό και να με πήρε κατευθείαν από τα μούτρα. Έλα, πάμε. Δεν σε πήρα τα μούτρα, θέλω να μιλάμε. Έλα, διάλογο κάνουμε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, το είχα δηλώσει, το είχα πει και στο Παπαδομανολάκη πέρυσι που ήταν εκπομπές στις Κυριακές που έβγαινα, Σάββατο που βάζει Παρασκευή και Σάββατο που έκανε το βράδυ, ότι με βάση το ΠΑΟΚ, την πορεία του όλο αυτόν τον καιρό, προβλέπω ότι θα παίρνει το αποτέλεσμα για 2-3 χρόνια. Ναι. Και ακριβώς δηλαδή προς τα εκεί πάει. Δύο χρόνια πέρσι και φέτος όντως. Για 2-3 χρόνια εγώ σου λέω έτσι πως πάει. Γιατί άμα μπει και κάποιος λίγκ θα βάλει κανένα 20. Μη σου πω να πάρει πόσο θα πάρει το Champions League. Αν μπει και ο Μίλης Champions League μπορεί να δώσει και αυτός άλλα 10. Είναι τρελός. Δηλαδή μπορεί να πάρει κανένα μεταγραφή καλή. Και δύο καλές ξέρω εγώ τι καλές. Και να το παίρνει για 2-3 χρόνια. Ας το πάρω φέτος Θάνο, φέτος πρώτα και μετά βλέπουμε. Αυτό ήθελα να πω και για τον Ζάχου πριν που είπες, ότι δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε επειδή ένας δημοσιογράφος που του ΠΑΟΚ είπε κάτι για τον Άρη. Δεν ξέρω, δεν με πειράζει. Εγώ δέχομαι τη δικιά μου ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάει δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Δεν στεναχωρηθεί κιόλας άμα πει κάτι ο άλλος. Όχι, δεν είπα αυτό. Θάνο, ολοκληρώστε λίγο γιατί έχει άλλες δύο γραμμές. Κλείσε με αυτό, φίλε. Ολοκληρώστε, πες τη σκέψη σου και κλείσε με αυτό. Όχι, αυτό ήθελα να πω ότι να κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα. Λοιπόν, αυτό μας έβγαλε τόσα χρόνια. Αυτό που λέει και τον Κουντομινά και όλα αυτά, αυτά μας φάγανε. Να σε καλά. Εμείς τις διώξαμε. Άντε καλό και βράδυ. Και δυστυχώς τα πληρώνουμε τώρα. Να σε καλά, Θάνο. Καλό βράδυ, 16%. Καλό βράδυ. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν όμως αυτό το σχόλιο μου για τον δημοσιογράφο. Δεν ήταν. Φυσικά πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας πρώτα, αλλά φυσικά δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορώ. Αυτά τα σάλια μάλια δεν τα μπορώ. Γέμισε το κέντρο πάλι εκ νέου. Πάμε, πάμε. 2310-287 και 3 οχτάρια. 6945-287 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κρυφακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ, φίλε, ο Χρήστος. Ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος, τι κοντά κάνουμε. Έπεσε. Γεια σου Γιώργο Μελισσοκόμο, βλέπεις το 2%. Καλά πάει. Νομίζω λίγο παραπάνω είναι από 2%. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βασικά να πούμε ότι καινούριος βιαστής έχει έρθει στην πόλη, με ονοματεπώνυμο κι αυτός. Τώρα θα τον μάθουνε κάποιοι κύριοι από την Καστοριά που μας λέγανε χθες τα δικά τους, ότι κάνουμε φιλικά παιχνίδια. Ναι. Και μάλιστα μπράβο τους, εγώ τον είπα κιόλας στον άλλον. Το παραδέχεται, λέει, ζηλεύω, λέει, που δεν έχω κι εγώ φιλικά. Αυτοί επειδή είναι μέσα στη βρωμιά, ζηλεύουν που δεν μπορούν να είναι βρώμικοι. Ναι, τέλος ναι, πάντων, ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Περιμένουμε και τους άλλους, αρκεί να κατεβούν να παίξουν βέβαια. Ναι, έτσι, να μπράβο. Μην πάλι βάλουν, ξέρω εγώ, ότι τραυματίστηκαν και τρέχουν στα νοσοκομεία κτλ. Κτλ. Έτσι. Όπως έλεγε και ο Βασίλης Λεβέντης ο μεγάλος, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Ναι. Τώρα θα με πιστέψουν και τα ζώα. Ήρθε η ώρα. Αυτό πάντως είναι αλήθεια που λες και μπράβο σου Τάσο για το Σαββίδι. Αυτό και εγώ είναι γεγονός, δεν το είχα σκεφτεί. Οι άλλοι όταν είχαν τους μεγαλομετόχους, έχεις πολύ δίκιο. Εμείς θυμάμαι, κράζαμε τη δική μας τη διοίκηση για την ανυπαρξία της. Δεν λέγαμε να το ένα το άλλο. Το μόνο που κάναμε οπαδικά μέσα στο γήπεδο όταν κερδίσαμε τον Ηρακλή, που λέγαμε ο με το Μυτιλινέο και για τον Κοντοβίτα. Εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι, αυτό δεν είναι τίποτα για μένα. Αλλά όλα αυτά τώρα που γίνονται, όντως, αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή βγάζουν ένα τέτοιο κόμπλεξ του στυλ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, γιατί που δεν μπορεί να τους πάει μπροστά. Δεν πάει μπροστά. Ένα λεπτό, ρε φίλε, εσύ τι έλεγες τότε, να ζήσει η κατσίκα του γείτονα, δηλαδή. Όχι, εγώ δεν έλεγα τίποτα, φίλε. Εγώ το έλεγα μόνο μέσα στο γήπεδο όταν παίζαμε μεταξύ μας. Άκουσε με. Μόνο όταν παίζαμε μεταξύ μας. Το 98, συγγνώμη, ρε Γιώργο, το 98 δεν υπήρχε ίντερνετ και τέτοιο, συγγνώμη, να ζητήσουμε.
Όχι εσείς... απαραίτητα στο ίντερνετ, ρε. Πού γίνεται, δηλαδή, για πετύχει. Και, και στο καφενείο, αν θυμάσαι καλά. Ναι, τι έγινε. Γιατί στο καφενείο τότε παλιά γινόντουσαν οι συζητήσεις. Ναι, τι γινόταν στο καφενείο. Εγώ ποτέ τώρα... δεν έβγαινα να πω να. Εσύ ο, μπορεί, ο, ρε Γιώργο. Ποτομινάς και τα λοιπά. Εσύ μπορεί να μην έλεγε. Λέμε τι, η πλειονότητα, η πλειοψηφία. Τι εννοεί, εγώ... ότι, έλεγε, ότι έλεγε ο Παοξής να πάει καλά ο Κοντομινάς να επενδύσει και να πάει καλά ο Άρης. Όχι, βέβαια. Αλλά δεν τότε... έλεγε ότι είναι ο προδότης, ο έτσι, ο αλλιώς, τώρα, εντάξει, ο τέτοιος. Τώρα ο προδότης και αυτό δεν έχει άδικο όμως. Ο προδότης. Ναι. Δεν έχει άδικο. Ο Παοξής έλεγε, ο Παοξής στο καφενείο, θυμάμαι όταν τον έκανε πίκα ο Αριανός ότι έχω τον Κοντομινά, δεν έλεγε... Άκουσε για... με όμως, άκουσε με λίγο να ακούσει και την αντίθετη άποψη, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι κανένα Κοντομινά να πήρε σαφή θέση για κανένα πρωθυπουργό. Έτσι, yeah. Δεν θυμάμαι να είπε ο Κοντομινάς, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, ότι αυτός ο πρωθυπουργός είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Για τον Τζίπρα είπε. Είναι ο νέος Πούτιν, είπε. Εντάξει. Και τι σημαίνει το πρόβλημά σου δηλαδή. Ότι το πρόβλημά μου είναι ότι όταν μπαίνεις μία φορά θέση θα παίρνεις συνέχεια. Αυτό είναι το ναι, πρόβλημά ρε, μου. Γιατί τότε οι πρωθυπουργοί εμάς. Ναι, άκουσα τον Κοντομινά να λέει. Τότε οι πρωθυπουργοί εμάς. Τον Άρη πήγανε τον Κοντομινά στον Ηρακλείο του Μητυλινέου και μάλλον μας είχαν δικήσει πρωτοδικείου. Έτσι ακριβώς. Και κανένας δεν έβγαινε. Αφού τον έστειλε ο κυβέρνηση. Κανένας δεν έβγαινε. Εγώ θυμάμαι. Εσείς τότε που σας έφεραν τον Κοντομινά. Άρα και εσάς τώρα σας τον έφεραν. Ποιος? Ότι η κυβέρνηση. Αφού έφερε εμάς την κυβέρνηση. Α, εμάς έφερε η κυβέρνηση τον Κοντομινά. Με άλλη κυβέρνηση. Όχι, δεν λέω τον Ζαγοράκη, για τον Ιβάν. Ο Ιβάν ήρθε με άλλη κυβέρνηση. Ναι, τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν είπαμε ποια κυβέρνηση. Με κυβέρνηση Δημοκρατία. Και τώρα έχουμε. Μα εγώ δεν είπα ότι τον έφερα, μόνο ποια κυβέρνηση. Παρακαλούσαμε μια ζωή να σταματήσει αυτό το ψέμα που έχει βγει αυτή η προπαγάνδα με το πάγωμα των χρεών. Ωραία. Για να έρθει ένας μεγαλομέτοχος και να αρχίσουμε να πούμε σε μια ρύθμιση να πληρώνουμε. Εγώ θυμάμαι και γιατί το πήγατε καλά. Θυμάμαι το σιδηροδέσμιους, μας είχαν σιδηροδέσμιους. Ωραία. Με αυτό το παραμύθι. Ότι έλα μωρέ, σας τα κρατάμε παγωμένα, καθίστε φρόνημα. Σιδηροδέσμιος δεν ήσουν. Σιδηροδέσμιος θα ήσουν αν τα ξεπαγώνανε. Όχι, παγωμένα, φίλε, δεν θα ήμουνα γιατί ναι. Θα ερχόταν ο άλλος. Καλά λες, δεν θα ήσουνα. Έχεις δίκιο, δεν θα ήσουν σιδηροδέσμιος άμα σε ξεπαγώναν. Θα ήσουν στη Γάμα Εθνική. Έχεις δίκιο. Τα κάνεις και εσύ, ρε φίλε. Θα ήσουν στη Γάμα Εθνική. Και να μην έμπαινε στα άρθρα 44. Λέω ότι ο Κοντομινάς, επειδή θυμάμαι πολύ καλά, έκανε την παρουσίαση, δεν θυμάμαι, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, θέατρο που ήταν, για την εισαγωγή της εταιρείας του στο χρηματιστήριο. Και το πρώτο που είπε ότι στην πρώτη σειρά δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός. Έτσι είπε ο Κοντομινάς. Που τον έφερε η κυβέρνηση στον Άρη. Και εφόσον τον έφερε, γιατί έμεινε ένα χρόνο. Και δεν έμεινε 10 χρόνια. Εσείς πες μας. Εσείς να μας το πείτε αυτό. Γιατί κάνατε μεταγραφές για να σου πω. 600 εκατομμύρια μεταγραφές στον Αγαθοκλέο. Εσείς λέτε ότι τον έφερε. Αν είναι δυνατόν. Εσείς λέτε ότι τον έφερε. Λοιπόν, Γιώργο, γιατί έχουν και άλλες γραμμές. Πρόσεξε λίγο, Γιώργο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την υποστήριξή σου χθες προς το πρόσωπό μας. Το σωστό, είπε, ναι, το σωστό είπε. Όπως και τον Καστοριάνο, τον Αεξή, εγώ δεν είμαι αχάριστος, γιατί το και το παιδί είπε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Όπως και ότι ο Τάσος και ο Ζάγος έχουν αφήσει την δική του ιστορία στην εκπομπή τηλεοπτική της Μαρμίτας. Και πες το φίλο σου τον Καραφλοκόρακα, πες το να, ότι αφού εμείς κάνουμε 2% όπως είπε στη χθεσινή Μαρμίτα τηλεοπτική με τον Ζάχο, γιατί κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια, μας παρακαλάει να έρθουμε στην τηλεοπτική εκπομπή. Θέλει να έχει 2% και αυτός. Μάλλον δεν έχει δει καλά τα νούμερα και μάλλον πρέπει να έλειπε ένα μηδενικό από μπροστά από το 2. Εγώ μετά πιστεύω το 2, ότι όλα μάλλον είναι αυτά προς κατανάλωση. Λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, τώρα έρχονται τα μάτς τα οποία πιστεύω ότι θα κρίνουν και με τη βούλα το πρωτάθλημα. Το μόνο που εγώ θέλω να πω τηλεφωνικά, όπως λέω τα άσχημα, να πω τα καλά, παρόλο που εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν του προπονητή που έχουμε, είναι να πω ότι διαχειρίζεται τέλεια τη μεταπρίγιοβιτς εποχή. Έτσι. Δεν έμεινε στάσιμος στον τρόπο παιχνιδιού, άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού, σωστό, τους παίκτες. Σε αυτό τουλάχιστον τον παραδέχομαι. Σωστό. Γιατί για να λέμε και τα καλά, έτσι, και όπως λέμε και τα στραβά. Γιώργαρε, την επόμενη εβδομάδα. Έλα μια βόλτα. Ωραία. Οπότε δεν και θα να πω λίγο παρέτσα κάτι πολύ γρήγορα πριν κλείσω, επειδή με ρωτάνε πολύ για το Βαρέλα και τα λοιπά. Το είπα και χθες στην εκπομπή. Αυτό είναι καθαρά θέμα τα απόνερα του Χατσερίδη. Είδε ο άλλος πόσα παίρνει ο Χατσερίδη και λέει τα θέλω κι εγώ αυτά. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό γι' αυτό υπάρχει θέμα. Σε περιμένουμε και αύριο να το συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα. Θα έχουμε παραπάνω χρόνο αύριο. Επειδή έχουμε άλλες 2-3 γραμμές τώρα, Γιωργάκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, Γιωργάκη. Για όσο καταλάβετε, είναι ο Γιώργος ο Μουσάτος, ο Μελισσοκόμος που λέμε, από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Είμαστε τα μέλια, μην ξεχνόμαστε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ήταν δύο ποτάκια. Καλησπέρα, μας συγχωρείτε. Καλησπέρα, λίγο αργήσαμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Νάτος. Γεια σας, χαίρετε. Αριανοκρατείτε. Να πούμε, παιδιά,
παιδιά, γεια σας, ότι ο Σταύρος του Καλαφάτης κατέβαινε για θύμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον κέρδισε ο Μπουτάρης όπως κέρδισε και τον Βυζιριτζή, να πούμε, τότε παλιά, να πούμε. Για πλάκα, καλά, κοίταξε τώρα. επειδή θα σε απαντήσω διαφορετικά. Είδες την αντίδραση των Αριανών με στο παρέντε σπορ με τον Μπουτάρη. Σωστέτατε. Αλλά ο Καλαφάτης είναι παοξής όμως. Ναι, πώς βγήκε ο Μπουτάρης, ρε φίλε, αφού τον αποδοκίμαζαν όλοι στο παρέντε σπορ. Το ψήφισαν οι παοξίδες. Και Αριανοί ψήφισαν τον Καλαφάτη. Για πες μου. Για πες μου. Για πες μου. Φοβερός. Ήταν έξυπνο, εντάξει. Ήταν έξυπνο. Παλιά τα χρόνια όταν γινόταν ανταλλαγή εισιτήριων, ανεβαίναμε στην Κλεάνθους, τα 8 στα 10 μαγαζιά, ρε φίλε, τα είχαν Αριανοί, να πούμε. Πάλι καλά. Που λέγανε, μη λέγανε επικεφαλής πορείας, μην πειράξετε κανένα μαγαζί, γιατί όλοι εδώ είναι Αριανοί. 80% στην κάτω του Αριανοί είναι, ρε φίλε. Εντάξει τώρα, πάλι καλά, καταρχήν που δεν γινόταν ανταλλαγή εχμαλώτων και γινόταν ανταλλαγή εισιτήριων. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, γιατί τον άρπαξε λίγο και το φίλο το Θάνο. Έλα, Γιώργο. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, δηλαδή που λέει μέσα στην πόλη είναι παραπάνω οι Αριανοί και αυτά. Εντάξει, αυτό παραπάνω. Είναι, νομίζω. Κεντροανατολικά είναι παραπάνω οι Αριανοί. Δεν υπάρχει. Άσε, δεν θα βρει ούτε ένα ούτε άλλο. Άσε, να πάει. Άσε, ούτε εμεί θα συμφωνήσουμε ούτε εγώ αυτό. Θα σα δώσω και μια πληροφορία έτσι για την Κατερίνα Τοπούλου, επειδή μου αρέσει πολύ σαν γυναίκα. Τι σε κάνει? Μ' αρέσει πολύ, ρε παιδί μου. Η Νοτοπούλου σου αρέσει σαν γυναίκα? Τον αρέσει, φυγούστα. Ναι, και ήθελα να την ρωτήσω τι ομάδα είναι. Είναι πολύ ωραία από κοντά. Και τη συνέχιση και τη ρώτησα, ρε παιδί μου, τι ομάδα είναι. Και σα λέω ειλικρινά τώρα, δεν σα παγω τι είμαι. Που απάντησε ειλικρινά η κοπέλα ότι είναι φανατική Ηρακλής, χωρίς πλάκα τώρα. Ηρακλής Φόλα. Ο Άρης μου είπε ότι τη είναι από αδιάφορους μέχρι λίγο συμπαθής και τον Πάουκ λέει δεν θέλω να τον ακούω καθόλου. Μα την Παναγία σου μιλάω τώρα. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει. Όλα Ηρακλής πάντως είναι. Θα έπαιρνε, ποσοστό νοικοτήνης, τώρα τη βλέπω να μην κατέβει καν. Νοικοτήνης θα έπαιρνε. Αφού η Θεσσαλονίκη βγάζει μόνο Αριανούς και Ηρακλειδείς δημάρχους. Άρα τώρα μετά τον Μπουτάρη σειρά να βγει και κάποιο Ηρακλή. Τον ιστορικό Ηρακλή. Άντε χίλια χρόνια Ηρακλή. Καλή ανάσταση. Τι έκανε, έπαιζε σήμερα, είναι εκπομπή. Ποσοστό νοικοτήνης είπε το καρτούν. Ποσοστό νοικοτήνης στο τσιγάρο, νομίζω, εντάξει. Απίστευτο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου και εσύ. Νάτος ο Χρήστος. Εγώ, ναι, με έπιασες. Γεια σου Χρήστο. Εντάξει. Μετράτε τώρα ποιος έχει πιο πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν θα τα βρούμε. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο κόσμο συνολικά, αλλά εντάξει. Όχι, απλά όταν πήρε ο Σαββίδης ο ΠΑΟΚ, τον ενημέρωσαν ότι παίρνεις 1 εκατομμύριο κόσμο στην Ελλάδα και άλλα 2 απ' έξω. Φτάνει γνωστά. Τα άλλα 2 πού είναι τα άλλα 2 εκατομμύρια? Σε Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, ομογένεια. Πολλά λες, αδερφέ. Καλά τα λέω. 2 εκατομμύρια είναι όλοι οι ΠΑΟΚ. Στην Αυστραλία ζήτημα να υπάρχουν 200.000 Έλληνες και 300.000 Γερμανία. Πώς και όλοι οι παοξίδες να είναι, πώς γίνεται? Πώς δεν είναι, γίνεται. Όχι, ναι. Υπερβολή ήταν αυτό που είπες. Α, υπερβολή. 2 εκατομμύρια είναι όλοι οι παοξίδες, όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο προηγούμενος που είπε για την Οτοπούλου που δεν χωνεύει. Αυτοί ξέρεις πώς δεν τη χωνεύουν. Σε 99%. Ο κόσμος δεν τη χωνεύει. Θα το δείξει η ψηφοφορία. Θα το δείξει. Τώρα... Δεν ξέρουμε και τους αντιπάλους, βέβαια. Έτσι, ακόμα. Βέβαια, ναι. Γιατί και μερικοί λένε να ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, λέει, γιατί δεν έχει αντιπάλους. Κατάλαβες. Να πω για τον Άρη. Εκεί τώρα αυτός που πέφτει στο παράζ τώρα είναι στο 17. Ναι. Και ο Άρης στο 23. Ναι. Δεν είναι δύο νίκες, δύο ήττες. Κοντά δεν είναι. Κοντά. Ένα λεπτό. Ναι, ένα-ένα. Να τα παίρνουμε. Δεν είναι δύο νίκες. Αφού το πας σε αυτό το σενάριο. Και σε 2 νίκες πάλι από κάτω είναι. Σιγά λίγο, πόσοι πέφτουν. Και σε 2 νίκες που λες πάλι από κάτω. 3 και 4 μπαράζ. Έχει δίκιο. Ναι. Όχι, δεν έχει δίκιο. Μα 17 έχει. Σε ισοβαθμία πάλι από κάτω είναι ο 17. Ποιος είναι ο 17. Η Λαμία και η Γιάννα. Δύο ήττες έχει με τον Άρη. Λαμία. Τα Γιάννα σε κέρδισε. Όχι, προσέξτε. Ναι, εγώ προς τώρα ο Άρης παίζει στη Ξάφη, έτσι. Ναι. Δύσκολο. Ναι. Έχει και 4 ντέρμπι. Ναι. Δεν θα πάρει πόντο. Πόντο δεν θα πάρει. Πόντο δεν θα πάρει. Έχει δίκιο. Πάρει 5 μάτς. Ναι. Μάρε Χριστάρα, αγόρι μου. Έχει να πας και Αγρίνιο, ας πούμε. Make my day. Σωστό. Και θα χάσει και στο Αγρίνιο. Είναι δύσκολο. Θα χάσει και στο Αγρίνιο. Ξέρεις γιατί σου λέω. Χάνεις τη Λεβαδιά. Δεν θα χάσεις από αυτούς που ανέφερα. Καλά, δεν είναι. Τι θα πει χάνεις. Και μπορεί να κερδίσει την Τούμπα.
Του δίνω απόλυτα δίκιο. Είναι ο κράτης. Σε ανακηρύσω ακροατή της ημέρας. Περίμενε, περίμενε. Ακροατή της ημέρας. Μπορεί, μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και να στο δώσει. Για να στο δει. Να σε καλά, ρε Χρήστο. Επέζει. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή ένα λεπτό. Εντάξει, θα έχει πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να το έχει πάρει. Και λογικά θα το έχει πάρει. Και θα κάτσει να χάσει, είπε, για να σώσει τον Άρη ή για το οτιδήποτε. Το είπε αυτό, το άκουσα καλά. Ναι, για να πάρει του χρόνου να έχει ένα εξάποντο πάλι. Μπράβο, ρε Χρήστο, νόμιζα ότι δεν έχει χιούμορ, αλλά τελικά έχει. Καλά, εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά, ρε Χρήστο. Μπράβο. Ωραίο. Πε για τη Μάστερ που συμφωνούμε, άστα αυτά. Α, τη Μάστερ τι να πω. Ναι, πες. Τρένο. Θα πάρει το κύπελο. Το κύπελο, έτσι. Θα πετάξει έξω και την Παρίσι Ζερμένο. Α, μπράβο, και θα βγούμε και Champions League. Τρίτη. Τρίτη θα βγούμε. Όχι τρίτη. Μην πάρει και το Champions League, σε λέω εγώ. Όχι, τρίτη λέω στο πρωτάθλημα για να βγει. Πρόσεξε. Να το πάρει δεύτερο. 99, ναι. Ο Σόλσκερ βάζει τον γκολ, το σηκώνει ως παίκτης. Τώρα είμαστε 20 χρόνια μετά. Μην το πάρει και σαν προπονητής. Σωστά, γιατί όχι. Πρόσεξε. Τους Γάλλους πιστεύω θα τους αποκλείσουμε, έτσι πιστεύω. Λίγο με τη φόρα, λίγο με τη φόρα. Ο Νεϊμάρ δεν θα παίξει τα δύο παιχνίδια, δεν προλαβαίνει. Αυτό είναι κατά της Μάστερ, μακάρι να παίζει. Το θεωρώ, δεν τον έχω. Το θεωρώ ζογκλέρ και όχι ποδοσφαιριστή. Οπότε, ναι. Εντάξει, okay. εγώ τώρα θέλω πάω να ταπεινώσει στην ΑΕΚ μέσα στο ΆΚΑ την Κυριακή. Mm-hmm. Αυτό με ενδιαφέρει. Ωραία. Τις κλέφτες. Λογικά. Ναι, ναι. Ναι. Και μετά τελείωσε το πανηγύρι. Οκ. Okay. Άντε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια. Το πανηγύρι έχει τελειώσει και να χάσεις και κλέφτες δεν ήταν, διότι τους έδωσε πάτημα να κάνουν αυτά που κάνανε. Τους φώναζαν και στην απονομή. Κλέφτες, κλέφτες. Και το Γιακουμάκι χθες κλέφτε. Ό,τι θέλεις μπορεί να φωνάζεις, δημοκρατία έχουμε. Εντάξει, φίλε, μην τους υποστηρίζεις τόσο πολύ. Για το χέρι του Μάνταλο το είπα. Του αδερφού θα το πεις. Το χέρι του Μάνταλο ήταν μια πολύ ωραία μανσέτα, όπως είπα και το πέναλτι με τον τέτοιο που κέρδισε. Πάλι ο Μάνταλος ήταν. Σαν σήμερα πριν 10 χρόνια. Τι έγινε. Είναι η πρόκριση με το πέναλτι του Καράμπελα μέσα στο Χαριλάου. Τι λέει, κάνε τέτοια πράγματα. Βέβαια, πριν 10 χρόνια. Τι λες, ρε. Θα πάτε στο Λευκό πριν να το πανηγυρίσετε. Εκεί που βρήκαμε. Όχι, πάτε εσείς να κλάψετε. Εκεί που βρήκαμε την μπάλα. Τη βρήκαμε, ρε φίλε, εγώ τη βρήκα στη θύρα 1. Πήγε, στη θύρα 1. Στην Νεάπολη. Έχουμε φίλο. Άλλε δύο έχουμε. Μην παίρνει άλλου, μην τηλεφωνεί. Μην παίρνει δύο τελευταίοι. Καλησπέρα, φίλε. Πρώτο τελευταίο. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, κύριε Κώστα. Τι κάνουμε. Καλή χρονιά. Δόξα τω Θεώ. Καλή χρονιά. Λοιπόν, δεν μίλησα την καινούργια χρονιά με σας. Ναι, όχι, δεν μίλησα. Okay. Είναι πρώτη φορά. Καλή χρονιά, με υγεία. Από την Κατερίνα, λοιπόν. Κύριος Κώστας. Α, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε. Εγώ έχω αποστασιοποιηθεί από την ΑΕΚ μετά τις βόμβες Μολότοφ, ναι, που πεταχθήκαν μέσα στο γήπεδο στο μάτς με τον Άγιαξ. Και έχουν πάρει κόκκινη κάρτα επαόριστον. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Προς τιμή σας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώπους να προσπαθούν να σκοτώσουν ανθρώπους μέσα σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι βόμβες Μολότοφ θα σταματήσουν, γιατί στα κίτρινα γυλαίκα οι Γάλλοι αστυνομικοί πυροβολούν με σφαίρες από καουτσούκ τώρα. Τώρα υπάρχουν και τα κόκκινα φουλάρια, αν δεν το ξεμάθατε. Λοιπόν, επιτέλους αυτή η αηδία να σταματήσει με αυτούς που βγάζουν τον άλλον που σκότωσε 11 άτομα με 15 φορές ισόβια, ναι, και πάει και τον αγκαλιάζει ο γιος του Προέδρου της Βουλής, του Βρούτσι. Ο γιος του Προέδρου της Βουλής τον αγκαλιάζει, ναι, και τον υποδέχεται, ναι, ναι, και τον καμαρώνουν να κάνει βόλτα πάνω κάτω. Αυτά θα σταματήσουν. Θα σταματήσουν αυτά τα μπάμπα μπούμπα. Πλέον δεν αντέχονται αυτά τα πράγματα. Να σπάζουν, να ρημάζουν, να συλλαμβάνουν και να αφήνουν ελεύθερους συνέχεια. Ασυλία. Θέλω να πιστεύω ότι άμα αλλάξει η κυβέρνηση, εάν δεν μπορέσει αυτούς να τους συμμαζέψει, να πάνε στον αγκύριστο και οι καινούργοι. Μάλιστα. Να πάνε στον αγκύριστο και οι καινούργοι. Εάν δεν σταματήσει αυτή η αηδία. Ο άλλος έχει επαγγελματίες μαγαζί του, το έχουν σπάσει 15 φορές. Άντε, φτάνει πια. Απαράδεκτα γεγονότα. Κάτσο. Ορίστε. Μου χρωστάει δύο φόρμες για τα παουξάκια, τα εγγονάκια. Δύο μπλούζες. Δύο μπλούζες, ναι.
Όποτε κατέβεις ή άμα θα έρθω θα σε δώσω. Ναι βέβαια, όποτε κατέβεις Σαλονίκη ή θα ανέβω εγώ ή θα έρθω εγώ Κατερίνη. Μία μέρα ήρθα αυθημερών, πήρα ένα σαλόνι, ήπια και ένα ούζο και έφυγα, δεν πρόλαβα να δω κανένα. Χθες ρωτάω το μεγάλο. Ναι. Ναι, ρε λέω τι γίνεται, ναι. Ο ένας ο παππούς ΑΕΚ, ο άλλος ΑΕΚ, η μαμά σας ΑΕΚ. Μια φορά πάω για πάντα πάω, ο Λευτέρης, που πάει. Τα εγγόνατε. Τους πήγε και στην Τούμπα. Εσύ λέω Κωστή πώς στο δικό μου το όνομα. Πάω μια εβδομάδα πάω πρώτα και μετά μια εβδομάδα. Αυτός θα γίνει πολιτικός. Μου την έκανε γυριστή. Να μου τα φιλήσεις τα μικρά. Να μου τα φιλήσεις κύριε Κώστα. Να είσαι καλά παιδιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα. Έτσι Ζάχου. Ναι. Βλέπω παραπέντε. Έλα φίλε καλησπέρα. Τι έγινε μάγκες. Καλό στο Γιώργαρο. Γιώργος του Τουγκάρδη. Λοιπόν, να χαιρετήσω και το Ζάχο. Γεια σου Γιώργη. Βασικά ήθελα να αναφερθώ, παιδιά, αν θυμάστε πολύ καλά, είχε έρθει το παλικάρι ο φίλος σας, ο Αριανός, ο Νίκος νομίζω το λέει το παιδί. Το Μπουγάτσα. Ναι, και είχαμε κάνει μία συζήτηση και με είχατε παρεξηγήσει. Όταν σας είχα πει ότι εδώ για παράδειγμα στη Γερμανία, όταν ανεβαίνει μία ομάδα από Β' Εθνική, και όταν δεν έχει το ανάλογο budget, δηλαδή να έχει ένα budget όπως είναι οι πρώτες 4-5 ομάδες κτλ, θα είναι πολύ δύσκολα, όχι μόνο αγωνιστικά, να κρατηθεί στην κατηγορία και θα το εξηγήσω. Ήθελα να αναφερθώ ότι λόγω της ποιότητας που λείπει κτλ για τη Β' Εθνική, ότι πρέπει να φέρεις καινούριους παίχτες, πρέπει να φέρεις προπονητή, να τους δέσεις, να κάνεις μια χημεία, να πάνε όλα καλά τέλος πάντων. Είχα παρεξηγηθεί, εγώ δεν το είχα πει αυτό εδώ με κακία. Βλέπεις τώρα ότι όταν 3-4 παίχτες που έχεις που είναι βασικοί και τραυματίζονται, ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι αυτό εδώ που λέγαμε, όταν δεν έχεις βάθος στον πάγκο. Και θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αν έρθουν πάλι 2-3 αρνητικά αποτελέσματα με έναν καινούριο προπονητή, το μόνο που θα κάνεις, γιατί αυτό είναι συνηθές φαινόμενο στην Ελλάδα, να διώχνουμε τους προπονητές. Έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ομάδος, έχει να κάνει με το χρήμα που θα ρίξεις, να πετύχουν οι μεταγραφές, να πάνε πολλά δηλαδή σωστά, να κυλήσουν σωστά για να φέρεις και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και είχατε σταθεί στο σημείο ότι εντάξει, υπάρχουν υποδιέστερες ομάδες, τέλος πάντων 2-3 εκεί κάτω που είναι και... Απλά αυτό λίγο να το θυμηθούμε. Ναι. Δηλαδή τι εννοείς ότι κινδυνεύει ο Άρης, ας πούμε αυτό λες. Λέω ότι όταν ανεβαίνεις μια κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έφερες το παράδειγμα το γερμανικό. Βέβαια αυτά που ισχύουν στο γερμανικό πρωτάθλημα που δεν ισχύουν στην Ελλάδα, έτσι. Καμία σχέση. Σύγκρινες δύο ανώμια πρωταθλήματα, δύο ανώμιες χώρες, και δύο κουλτούρες πολύ διαφορετικές. Δεν μπορεί αυτό που ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία, περίμενα να κάνουμε διάλογο. Ανέβηκε και η Καϊζερσλάουτερν από τη Β' και δεν είναι πολύ τέτοιο, με το Ρεχάγκελ και πήρε πρωτάθλημα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Ποτέ των ποτών. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί η Λάρισα δεν πήρε πρωτάθλημα. Ανέβηκε από τη Β' η Εθνική Λάρισα και πήρε πρωτάθλημα. Που ανέβηκε. Και η Στουτκάρδη ανέβηκε από τη Β' και πήρε πρωτάθλημα. Που ήταν μια εξαίρεση. Και βλέπεις τώρα, ρε παιδί μου, ότι σέρνονται ομάδες. Ήθελα να καταλήξω ότι τουλάχιστον στο αγωνιστικό το κομμάτι αυτό το βλέπεις ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε πέρσι, κράτησε 6-7. Βασικούς, 8 θα πω εγώ, έτσι, έριξε λεφτά και μπόρεσε να καλύψει μια κοιλιά που έκανε 1,5 με 2 μήνες, γιατί είχες παίχτες όπως είναι ο Βιερίνια, όπως είναι ο Μάτος, έτσι, σε προχωρημένη ηλικία που έπρεπε να πάρουν ανάσεις. Και το βλέπεις τώρα ότι το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και βλέπεις πάλι ένα φρέσκο Βιερίνια, βλέπεις ένα φρέσκο Μάτος, βλέπεις δηλαδή κάποιους λοβάτες που παίζουν μπάλα. Ναι, είχαμε και ένα μήνα διακοπή, μην ξεχνάς. Είχαμε και ένα μήνα αυτό διακοπή πρωταθλήματος. Μα αυτό λέω, ακριβώς αυτό εδώ λέω. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ παίζει από μέσα Ιουλίου. Ναι, εντάξει, και αυτό σωστό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Το μόνο που διαφωνούμε είναι ότι εγώ δεν λέω ότι. Εγώ νομίζω το ρόστερ του Άρη, ακόμη και με τους τραυματισμούς, δεν είναι χειρότερο από του Λεβαδιακού για να χάσει τώρα αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι, δεν είναι θέμα υλικού. Δηλαδή αυτοί που παίζανε ήταν χειρότεροι από τους.
Ναι, εσύ σαν Αριανός όμως, άμα καθόμασταν και δηλαδή άμα θες να πάμε τη συζήτηση στην αρχή και πιστεύω και έχω 2-3 φίλους Αριανούς εδώ πέρα. Πες μου, ναι. Μου λέγανε το ίδιο ότι θα πάμε για Ευρώπη, θα και κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Λέω, φυσικά. Εντάξει, παίξτε λίγο μπάλα. Ναι, δεν το λέω εγώ, πρόσεξε, το λέει το μπάτζετ του Άρη και το υλικό του. Αυτό του λέει, αυτό λέει. Ναι. Αν εσύ θεωρείς ότι καταρχήν το μπάτζετ του Άρη είναι το 5ο στην Ελλάδα. Άρα εκ των πραγμάτων θέλω αυτό να αποτυπωθεί στο χορτάρι. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Να βγει 5ο, είπα. Έχει το 5ο budget. Για να βγει 5ο με το 5ο καλύτερο budget, πρέπει μεγαλύτερο budget, ναι. Πρέπει να έχεις και τον ανάλογο μαέστρο, ναι, για να στον κάνει ομάδα. Ωραίο. Γιατί σου είπα, αυτό σωστό. Η ατομικότητα σωστό και η αξία του καθενός ποδοσφαιριστή, ναι, πρέπει να μετουσιωθεί σε... συμφωνώ με αυτά. Συμφωνώ, μην το λες. Συμφωνώ, ναι, αλλά σε ομάδα. Με την Ξάνθη, τον Πανετελικό και με τον Ατρόμητο έχω αντίπαλο. Δεν έχω τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ που έχουν πολλαπλάσια μπάτζετ από μένα. Mm-hmm. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, σωστά αυτά που λέτε και οι δύο. Ναι. Σωστά και τα ξέρουμε. Στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και μιλάμε για τον Άρη. Ναι. Που έχει να κάνει με Ξάνθη και Πανετελικό. Ναι. Άρα δεν κάνει προπονητή σου, ρε φίλε. Έλεος. Δεν ζητήσαμε πρωτάθλημα. Ευρώπη είπαμε. Είναι λαθασμένη δεύτερη φορά. Αποδεικνύεται ότι είναι λαθασμένη η επιλογή του Παντελίδη. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, βάσει τον. Το μέχρι τώρα εικόνα των αποτελεσμάτων. Και την και εικόνα. Και τώρα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Δηλαδή σε ένα ολόκληρο πρώτο γύρο. Και η εικόνα παίζει ρόλο. Έχεις αλλάξει δύο προπονητές και δεν είσαι ευχαριστημένος. Γιατί η εικόνα μπορεί να ήταν καλή και να μην έρχονταν τα αποτελέσματα. Δεν είναι και κακή εικόνα. Αυτό λέω, ρε Ζαφ. Έλα, το φίλο να συναφήσουμε. Άρα είναι λαθασμένη επιλογή. Έλα, λέγε φίλο. Και ένα τελευταίο να αναφερθώ, ναι, και λίγο στην ομάδα. Γιατί εντάξει, ο Τάσου με ξέρει, είμαστε φίλοι. Τον είχα πει για τον Ακμπόμπ στο πρώτο παιχνίδι. Αν θυμάται καλά, ναι, σε μια φάση που είχε σηκωθεί για να πάρει μια κεφαλιά και του λέω, αυτό το παιδί είναι αθλητής, αυτός είναι πραγματικά όντως ένας αθλητής, δηλαδή όπως είναι το μοντέρνο το ποδόσφαιρο. Και θα το εξηγήσω λίγο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας και εντάξει τώρα βλέπω λίγο πετάνε και τα μυαλά μας αέρα. Παίξαμε με δύο ομάδες όχι τόσο δυνατές. Εγώ θέλω λίγο να το δω και σε μια κλειστή άμυνα, τέλος πάντων. Τι Τρίπολη δεν ήταν δυνατή ομάδα. Εντάξει, δεν η Τρίπολη για παράδειγμα, κοίταξε, εννοώ δηλαδή να βρούμε μια ομάδα να είναι λίγο κλειστή, να μην έχεις χώρους. Αλλά άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν θυμάσαι και στο πρώτο γύρο δεν είχαμε πάρει γκολ ούτε από Πέλκα ούτε από τα Έξτρεμ. Δηλαδή ανεβαίνει τώρα όλη η ομάδα. Μα αφού παίζει άλλο μάτς, άλλο παιχνίδι παίζει τώρα η ομάδα, ρε εσύ. Πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Συγγνώμη λίγο. Βλέπεις τον Μπίσεσβαρ πως παίζει. Γιατί παίζει τη θέση του. Παίζει πίσω από τον επιθετικό. Βλέπεις τον Ζαμπά πως ανέβηκε. Βλέπεις τον Μάτος πως πάει. Βλέπεις έναν άλλον Βιερίνια. Μόλις έφυγε ο Πρέγιοβιτς όλα αυτά. Και να σου πω και κάτι, αν δεν έφευγε ο Πρίγιοβιτς με αυτά τα λεφτά, τον ΑΚΠΟΜ θα τον έτρωγε ο Πάγκος. Και ούτε καν θα ξέραμε ποιος είναι ο ΑΚΠΟΜ, γιατί βλέπουμε την ποδοσφαιρική αξία που έχει και την ποδοσφαιρική παιδεία που έχει αυτός ο παιχταράς, που είναι συμμετοχικός, που δημιουργεί, που μαρκάρει, που σκοράρει, που δίνει assist, που κάνει, είναι ένα πολυεργαλείο. Δεν θα το βλέπαμε αυτό τον ποδοσφαιριστή, όσο ήταν ο Πρίγιοβιτς. Άρα εδώ δεν είναι μόνο και η αξία του ποδοσφαιριστή, είναι και η διαχείριση που κάνει ο Λουτσέσκου στη μεταπρίγιοβιτς εποχή με στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν εύκολο, Γιώργο. Ναι, ξέρω, παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά επειδή το λένε Λουτσέσκου και είναι Ρουμάνος, κάποιοι δεν βλέπουν τα νούμερά του. Που είναι ο προπονητής που έχει κάνει τις περισσότερες νίκες στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ ο Λουτσέσκου. Σε κάποιους δεν αρέσει αυτά να τα ακούνε. Είναι η αλήθεια όμως. Πάρτε τη στατιστική και δείτε. Έχουμε ξεχάσει πότε έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Το ξεχάσαμε, δεν το θυμόμαστε. Ναι. Όντως. Πλάκα τους κάνει όλους. Πλάκα. Ένα τελευταίο, παιδιά, και ναι, θα κλείσω. Και κλείσε γιατί ξεπεράσαμε. Ναι, για αυτούς εδώ που βγαίνουν που λένε θέλω και μία ισοπαλία με την ΑΕΚ. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ γουστάρω να παίξει η ΠΑΟΚάρα μπάλα εκεί πέρα μέσα και να του βάλει στα δίχτυα. Τι σου παλιά, ρε Γιώργο. Τι σου παλιά, με τη φορά που έχεις και με την μπάλα που παίζεις, τρία τεμάχια θα φάνει η χάρτινη εκεί πέρα μέσα. Ακριβώς, τρία γκολάκια θα φάνει. Το ίδιο, και λίγα θα είναι. Και με το Γαύρο. Λοιπόν, να είστε καλά, μάλιστα. Γεια σου, Γιώργα. Θα τα πούμε και αύριο. Πρώτα Θεός θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, όχι, εντάξει, το διαβάζω, το ξέρω απ' έξω. Το ξέρεις, το ξέρω απ' έξω. Το ξέρω, αγκόπ.
Με την νικοτίνη. Νικοτίνη μέσα στην εισφυλή, ήταν πολύ έξυπνο. Λοιπόν. Πώς το πάθεις αυτό. Κρίση ευφυΐας τον έπιασε. Είναι που είμαι κοντά στο να παντρευτώ γι' αυτό. Παντρεύω. Θα σε στείλω και να βάσω να στο παντρέψω. Ετοιμάζουμε την πρίκα. Το κακό είναι ότι θα με πεις να γίνω ένας κουμπάρος. Θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε και κουμπάρος και κουμπάρα. Άντε δεν τρέπεσε γαϊδούρι. Εσκομπάρ. Τι είναι το Εσκομπάρ κύριε Τρέγια, ο βασικός. Εσπρέσο Coffee Bar, ο βασικός υποστηριχτής της εκπομπής. Γεωργίου Παπαδρέου 9 πρώην Αθέων και τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί είναι το Εσκομπάρ για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ρότερο στέκει της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες ομάδες. Να τον φέρουμε αυτό να καμιά ακόμη, δεν θα έρθει. Πού να έρθει. Με τον Άρη να κάνει το Λεβαδιακό. Πρέπει να κάνουμε. Αυτός μόνος θα πάει, ο πανηγυρτζής αυτός. Δύο-τρεις νίκες πρέπει να κάνουμε. Αυτός εδώ πανηγυρτζής. Έτσι, που είναι για κανένα πανηγύρι να κάνει ένα πανηγύρι. Αν κερδίσουμε μόνο του θα έρθει. Δεν θα τον πούμε καν και θα έρθει. Αν κάνει κανένα μανί τη γριά, μόνο το Σαββίδι ξέρει να κράζει. Εντάξει. Και να πουλάει προπαγάνδα. Είναι πρωταδελτή στην προπαγάνδα. Εντάξει, η εκμπουγάτσα. Λοιπόν, ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικέ παραδοσιακέ γεύσει με ντόπια κρατικά και χειροποίητε νοστιμίε να τρέχουν τα σάλια σα. Τα υπόλοιπα στο Σκομπάρ από κοντά θα στα πω. Στόγιαν. Ο καλύτερο γύρο τη πόλη, χοιρινό οικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το Πορκίτο? Καραολή και Δημητρίου 52, στο κέντρο της πόλης, πρώην διοικητηρίου. Δελιβεριά, παραγγελίες στο 2315-20555, κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας από το ψητοπολείο Πορκίτο. Θα πάμε μέσα εβδομάδα, έτσι. Ο Γιάννης είπε κάτι για αύριο. Τώρα με πάρει τηλέφωνο το πρωί και δεν έχουμε κάτι. Θα πάμε φυσικά από εκεί να γνωρίσουμε τα παιδιά. Έτσι να βγούμε καμιά φωτογραφία, την ανεβάσουμε στο Instagram και να τσιμπήσουμε και Instagram ρε βλάχο. Έχει και Instagram. Πλάκα κάνεις. Και τέλος να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζος στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω, λίγα μέτρα πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκόρπιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το σέρβις παντός τύπου αυτοκινήτων για το όχημά σας, αλλά και για κουτραντάν δωρεάν τεχνικό έλεγχο με το Motorsport Ιορδάνη Τσερκέζος 2310, σημειώστε το 635-80-9. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Είχαμε σήμερα τεράστια συμμετοχή, άλλο ένα βράδυ. Τα ακούσε Κωνσταντίνε. Μας έλεγε στο 2%. Λοιπόν, αφού έχουμε λοιπόν 2%, εντάξει. Γιατί κάθε χρόνο μας καλεί στην εκπομπή σου εδώ και 10 χρόνια Κωστή Ραπτόπουλε, τι θες να έχεις το 2%, βάλε και ένα 0 μετά το 2 και θα το βρεις το νούμερο θουβού. Φέρ τον προσκεκλημένο. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να αυτό. Έρχεται αυτός τρελός, δεν καταλαβαίνω. Θα έρθει. Όταν έκανα εδώ στις πρώτες πτήσεις, έπαιρνε τηλέφωνο. Και σε μένα πήρε αρκετές φορές. Έπαιρνε τηλέφωνο. Έτσι. Σε μένα. Ναι, εντάξει, επειδή είναι τρελός. Το ότι είναι τρελός όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Ένα Κωστάκι, Κωστάκι, όμορφα και ωραία. Ξέρουμε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο, τι αύριο, δηλαδή σήμερα, σε 20 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ, στις 8 η ώρα, μην ξεχνάτε, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη. Εδώ θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 10 στο στούντιο. Για την ζωντανή μετάδοση Τετάρτη του παιχνιδιού. Τετάρτη είναι και το μάτσο του ΠΑΟΚ με τον Μπαζιάννα. Το δύσκολο μάτσο του ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα. Πολύ δύσκολο μάτσο. Είναι πονηρό το μάτσο. Πιστεύω πάρα πολύ δύσκολο. Με από τα δυσκολότερα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα. Κοίτα τώρα τα κάνεις την Ξάνθη, γιατί δεν θα βγει ούτε Ευρώπη με δύο τιμερημένες ομάδες. Γιατί είσαι 8ος. Δεν τιμωρήθηκε ακόμη. Είσαι 8ος. Ναι. Είσαι 8ος. Χειρότερα άμα δεν τιμωρήθηκε. Δεν θα βγεις Ευρώπη άμα δεν τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Όχι, δεν είπα δεν τιμωρηθεί. Δεν βγήκε ο Χρήστος Θεσσαλονίκης, είπε 21 Φεβρουαρίου εκδικάζεται. Εντάξει, είσαι 8ος και τώρα άμα θα σου φύγει η Ξάνθη με εξάποντο. Τι 8ος. Κοίτα τώρα, το μπαράζ είναι 6 βαθμούς. 6 βαθμούς. 7 είναι. 6. 6 ισοβαθμού με είπαμε και είμαστε από είναι από κάτω. Γιατί είναι από κάτω. Λαμία, δύο φορές γκέρσε. Τη Λαμία λέω. Τον Όφη. Τον γκέρσε και τον Όφη. Με στην Κρήτη τον γκέρσε. Κατάρα. Δεν έχει άλλη. Ο Λεβαδιακός μπορεί να ανέβει. Σε κέρδισε ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχω 11 πόντους διαφορά. Και σε ισοβαθμία είναι και από κάτω. Και σε ισοβαθμία από κάτω. Και ποια είναι η υπόλοιπη άλλη εκπομπή να φύγουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Τώρα τι ώρα τελειώνει ο Γιώργος. 2, 3, 4, 5 καμιά φορά. Ο Γιώργος, να ξέρεις, πάντα εδώ και πολλά χρόνια τελειώνει αργά. Τελειώνει αργά. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε και Βασίλη Καβαδία στην Γολυμπία, δεν είπαμε. Έτσι. Μην το ξεχνάμε το Βασίλη. Auf Wiedersehen. Να είστε καλά.